Εδώ είμαστε. Τι κάνουμε? Εδώ είμαστε. Πνιγόμαστε. Πνιγόμαστε. Πραγματικά. Εγώ το πιστεύω. Ναι, είμαι στούντιο, ναι. Είσαι σε καλή κατάσταση? Πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οικογενειάρχη, παντρεμένο. Αισθάνεσαι διαφορετικά? Όχι. Έχει μια άλλη άβρα. Σε βλέπω πολύ ήρεμο, καταρχάς. Δεν είσαι ήρεμο. Πάρα πολύ ήρεμο. Αυτό τι λες καθόλου? Είσαι ήρεμο. Είμαι πάρα πολύ ήρεμο μέχρι αποδείξω στο αντιθέτω. Δεν χρειάζεται να το πει. Ακούστε. Στο story δεν πρέπει να ακούγεται. Δυστυχώς. Κάπου εδώ είναι που δεν είναι. Λέρα. Κάπου εδώ. Κάπου εδώ αποδείχθηκε το αντίθετο. Μπράβο, Χρήστο. Εντάξει, κάνουμε ένα story. Θα ακούγεται τώρα στο δεν περνάει σε story δυστυχώ. Κρίμα. Κρίμα. Περνάει μόνο κράτη, δεν πειράζει, καλό είναι γι' αυτό. Ζωντανέ εκπομπέ συμβαίνουν αυτά. Έχω συμβεί αλλά κι άλλα. Τι, αυτό... Σαν εκείνο τη Γογό με τον Άγιο Λουκά, δεν το ξεχάσω ποτέ. Τι. Που αντί να στείλει την. Έπαιρνε τη μάνα τη στον Άγιο Λουκά και αντί να στείλει τον ακροατή για να κάνει την κλήρωση του Ραγκάτση, έστειλε την... τον Άγιο Λουκά στον αέρα. Και την ώρα που είναι στον αέρα και λέει, έλα φίλε, κάνει την κλήρωση, ακούγεται Άγιο Λουκά παρακαλώ. Και λέει, και λέει ο Ραγκάτσης στο μυθικό, ποιος Άγιος Λουκάς, δε, κόμψτον. Εδώ εμείς μπερδέσαμε φέτος δύο νούμερα, δεν είναι κάτι αυτό το σταυρό. Δεν μπερδέσαμε δύο νούμερα. Τι νούμερα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει. Δεν θυμάμαι. Δεν θα σου θυμίσω, θα αφήσω να περάσει. Άλλη μυθική στιγμή είναι ότι θέλαμε να βγάλουμε Αντώνη Μήνο και βγάλαμε Γιώργο Μήνο. Ναι, και αυτό. Εντάξει. Τον πρόεδρο πρόσφατα. Θέλαμε να μιλήσει για Μπάκεβιτς και για Σάντος, τους είχε πάρει ο Πάκο και ο Άρης μαζί αυτούς τους δύο. Και βγάζουμε Αντώνη Μήνου που είχε δουλέψει και με τους δύο, αλλά δεν ήταν ο Αντώνης Μήνου και λέει ο Γιώργος στον αέρα. Δεν είμαι ο Αντώνης Μήνου, είμαι ο Γιώργος Μήνου, θα σας πω εγώ. Μια χαρά. Γιατί είναι παντός καιρό ο Γιώργος. Άλλο μυθικό. Και ποιον πρόεδρο τώρα, δε, πότε είχε γίνει το σκηνικό? Που λέει δεν θυμάται, τι το θυμάσαι. Α, δεν θυμάμαι. Α, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι, όχι, δεν είχε γίνει φέτος, σωστά. Με τον Δάρα. Τον είχαμε, του είπαμε ότι περιμένει στην ουρά για τις υπογραφές του βιβλίου του Ντάνου. Ο άνθρωπος θα λέει το τι μαλάκι που βγήκα τώρα. Το σώσαμε, το σώσαμε, το σώσαμε. Εντάξει, όλο καλά. Κοίτα, αφού το σώσαμε αυτό. Ναι. Και όχι μόνο σώθηκε αυτό, έγινε και κουβέντα κανονική μετά. Δηλαδή. Ναι, και συνάδελφος όλα καλά. Να το θυμάται ακόμα και τρολάρι. Ναι. Να πυκνά. Φυσιολογικό. Αλλά, okay. Okay. Αλλά η κουβέντα είχε γίνει. Είχε γίνει ωραία κουβέντα τότε με τον πρόεδρο. Ναι. Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Κατά τα άλλα. Ο Στέργιος πήγε στο Σκόπελο που είχε πάει και πέρσι. Ναι. Έχει φαντασία αυτό το παιδί. Δεν είναι, δηλαδή. Έβγαλα το πόρισμα γιατί συνέβη αυτό. Και επειδή φοβάται ότι όπου και να πάει πρώτη φορά θα χαθεί. Ναι. Πάει κάπου που έχει ξαναπάει. Για να μην χαθεί. Όχι, ρε, το εκτίμησε και σου λέει θα πάω για περισσότερες μέρες να το δω καλά τον εσύ. Πόση μάδια πήρε, γιατί εμένα δεν με ενημέρωσε. Μια εβδομάδα. Α. Έχει, μια εβδομάδα. Για τη Δευτέρα. Σκάνδαλο. Και γυρνάει το Σάββατο. Τρώει και την Κυριακή. Αφού έχει το χάμο του Ατρίδη. Ναι. Κολλητάρι του είναι. Ναι. Μαζί αγκαλιάζονταν τις προετοιμασίες. Μην αρχίσω και λέω αντιδιαστικές λεπτομέρειες. Ο ένας παντρεύεται, ο άλλος. Μια εβδομάδα ποιο παίρνει άδεια. Ποιο. Η αγάπη. Δεν παίρνει άδεια η αγάπη. Παίρνει μια εβδομάδα η αγάπη. Από εδώ έχω πάρει ήδη την άδειά μου, τέλος. Με ρώτησε. Αυτό που παίρνουν οι άντρε που δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Ποτέ. Το δεύτερο μια φορά. Είμαι παντρεμένο. Το χειρότερο. Άγουρα, επειδή ήμουν πολύ μουλοχτό στο γάμο και τα έκανα όλα γρήγορα. Δεν ταλαιπωρηθήκαμε. Σε χώρα μου σκοπεύει, σε φάγε παντόφλα και την έθνη. Είχα ενημερώσει ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο. Δηλαδή δεν είχα πει ότι θα είμαι εκεί. Σου είπα ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα μάλλον. Αυτή η σκηνή είναι από το μέλλον. Προφανώ είναι. Προφανώ. Να ξέρει. Ναι, βέβαια. Ναι, εγώ σε ενημερώνω. Δεν μου έλειψε. Ωραία. Απλά σου λέω τι θα ακολουθήσει μετά το γάμο σου. Γιατί δεν γλιτώνει. Από αυτήν τη βλέπω. Το μάτι τη γυαλίζει. Δεν γλιτώνει. Πώς το λένε, να μην πω λοιπόν για να καταλήξουμε στο πιπεράτο της υπόθεσης, τι κάναν την προετοιμασία αυτός που παντρεύεται το Σάββατο και ο άλλος που θα παντρευτεί άμεσα. Τι γέφυρα ήταν αυτό, για το δικό σου το γάμο δεν έλεγες ότι ήσουν πολύ γρήγορος? Ναι. Εντάξει, η αφορμή όμως ήταν κάτι άλλο. Α, ωραία. Πρέπει να δηλώσω το γάμο στην εφορία, εντάξει. Αν είχα ένα Καλάσνικοφ, θα άδειαζα 4 γεμιστήρες. Δηλαδή τα έκανα όλα γρήγορα. Το γάμο, το ένα, το άλλο. Από το Δημαρχείο κάθισα 2 λεπτά για να το δηλώσω. Ωραία. Στην ΕΣΥΕΜ, στην ΟΔΕΑΠ, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει. Και πάω στην εφορία. Εκτός του ότι δεν έχει χαρτάκι για την ουρά. Mm-hmm. Στο Μητρό. Ναι. Και πρέπει
και κοιτάς όλοι με γεραδίσια βλέμματα προσπαθούν να συνεννοηθούν. Ναι. Αναγκάζομαι πρώτο πράγμα να τους βάλω στη σειρά. Εσύ είσαι εδώ, μετά είσαι αυτός, μετά είσαι τους κάνω, τους βάζω μια σειρά. Ωραία. Φτάνω στο κισέ μετά από μια ώρα αναμονή, δεν περίμενα ούτε στο στρατό. Εντάξει. Ναι. Και μου λέει υπάλληλος, συμπλήρωσε και αυτό και πήγαινε στην άκρη για να πάρω τον άλλον. Κομβικό λάθος. Κομβικό λάθος. Οι Άγιοι... Είχαμε μια σύναξη, ναι. Μια σύναξη. Η έψιλον σύνοδος... Συναντήθηκαν, ναι. Από όλα αυτά, το πιο δύσκολο ήταν αυτό. Δηλαδή, στην εφορία πρέπει να φάγαμε και μια μισή με δύο ώρες από τη ζωή μας. Ναι. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Για μια δουλειά 5 λεπτών. Τι είναι, συμπλήρωσα. Έχω τη λεξική πραξικά μου. Ναι. Τους τη δίνω. Την προσαρμόζω στο αφημί μου. Γιατί να συμπληρώσω και χαρτί. Γιατί. Αφού τη δίνω γνήσια. Έτσι πρέπει. Έτσι λέει το. Πώς το λέει, το πρωτόκολλο. Ναι. Και δώσε το πρωτόκολλο ξανά. Ναι. Και δώσε χαρτούρα. Ναι. Μιλάμε για ηλίθιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εγώ ειλικρινά αναρωτιέμαι πού τα βάζουν αυτά τα χαρτιά όλα. Πραγματικά αναρωτιέμαι πού τα βάζουν τα χαρτιά. Δεν μπορεί, ρε φίλε, αυτό το πράγμα με τη χαρτούρα. Κόψτε το. Υπάρχουν πιο πρακτικοί τρόποι να ζούμε την καθημερινότητά μας. Δεν θα φάμε τη ζωή μας περιμένοντας σε ουρές, χωρίς λόγο. Πρώτα απ' όλα, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση. Να δηλώνω την άδεια γάμου, το αφημί μου, χάρηκα πολύ, γεια σας. Έτσι δεν είναι. Φίλε, τώρα και εσύ ηλεκτρονικά. Άμα δεν πας λίγο εκεί πέρα, άμα δεν κοινωνικοποιηθείς λίγο, πώς θα γίνει. Άμα δηλαδή... δεν υπάρχει προσωπική επαφή. Εντάξει. Ενώ με το χαρτί εκεί πέρα, να είδες, έβαλες τον κόσμο στη σειρά, δηλαδή μια κουβέντα. Πέρασες ώρα, ρε παιδί μου. Ο ένας μου είπε, δεν είμαι εγώ, είμαι εκεί και φόρτωσε. Τον άδαξε κι αυτό να. Ναι. Άκουσε κι αυτός. Ξεφόρτωσε, του είπα. Αυτό. Α, οκ. Ξεφόρτωσε, άλλαξε με το βλέμμα το. Ναι, ξεφόρτωσε. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα δεν έχει αλλάξει τίποτα στη ζωή μου, παιδιά. Πραγματικά. Αυτά για τους δικηγόρους που είναι stand-by. Να ξέρουν. Έχουμε πολλά θέματα. Δεν μπορώ. Ναι. Έχουμε πολλά θέματα, κυρίως μπάσκετ. Νίκο μου. Κυρίως μπάσκετ. Ναι. Δεν ασχολούμαστε με μπασκετικά θέματα ακόμα, αλλά εντάξει. Πιστεύω να ασχοληθούμε. Εντάξει, κοιτάξτε, επειδή έχω πλήρη εικόνα του τι συνέβη με τον Ηλία Παπαθεοδόρου χθες, μιλάμε για μία από τις πιο. Τι να πω τώρα. Άκομψες στιγμές που έχω ζήσει στον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Καραμάνος, δεν ξέρω τι κάνει, τι ράνει. Τι... Η αλήθεια είναι ότι όσο και να ψάχνουμε πράγματα δεν μπορούμε να βρούμε. Και αυτά που έρχονται στα αυτιά μας, τέλος πάντων, έστω και είναι βεβαίωτα, δεν και τα καλύτερα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Χωρίς να έχει βάλει λεφτά. Σωστά. Δεν έχουμε δει. Περιμένουμε το να δούμε. Ναι. Ναι. Φώναξε τον Ηλία Παπαθεοδόρου για να μιλήσουν και τον ενημέρωσε ότι φεύγει. Για λόγους μειωμένου budget, μπλα μπλα. Ωραία. Ξέχωρα το ότι έγινε μια προσπάθεια να πιστούμε ότι ο Παπαθεοδόρου είπε ότι υπέγραψε την ΑΕΚ, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Κυκλοφόρησε γι' αυτό χθες, σωστά. Ναι. Πρώτο ατόπιμα. Δεύτερο ατόπιμα είναι ότι ένας προπονητής που είναι αποδεδειγμένα καλός, δεν του λες απευθείας φεύγω, του κάνεις μια μειωμένη πρόταση. Αδερφέ, βάλε λίγο πλάτη ένα χρόνο ακόμα, θα σε πληρώσουμε αυτά που χρωστάμε και παίρνεις 80.000. Μπορώ να σου δώσω 60. Μπορώ να σου 50. Μπορώ να σου 55. Ωραία, μένεις. Και άσε τον Ηλία τον Παπαθεοδόρου να αποφασίσει αν θέλει να βάλει πλάτη ή αν θα πάει στην ΑΕΚ να υπογράψει. Επίσης το περίμενε τόσο καιρό αυτό, έτσι. Ναι, ενώ ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, ο οποίος κάθε μέρα ήταν στο παρατάκι. Ακριβώς, και η κουβέντα με την ΑΕΚ δεν έγινε τώρα. Δηλαδή, μίλησαν το Σαββατοκύριακο. Ναι. Η κουβέντα με την ΑΕΚ έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση είναι πώς είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δώσει καμία απολύτως εγγύηση οικονομικής φύσεως, γιατί εκεί είναι το θέμα, να μιλάει για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και να καίει ένα χαρτί, γιατί εγώ είμαι σε θέση να ξέρω ότι ο Ηλίας δεν κεγόταν να πάει και στην ΑΕΚ. Γιατί το κλίμα γι' αυτό είναι πάρα πολύ κακό λόγω του Βασίλη. Ο Ηλίας, ο οποίος θα πληρώνει μια ζωή το ότι είναι αδερφός του Βασίλη. Πρέπει να αλλάξει επίθετο. Ναι. Ένα από τα επόμενα της καριέρας για να ησυχάσει το κεφάλι του είναι αυτό. Μυθικό άρθρο του Λευτεριδούκα στο 10. Μυθικό. Και δεν είναι αποθεώνω Λευτεριδούκα. Είναι και πού. Είναι και πού. Αποθεώνω Λευτεριδούκα.
Πραγματικά. Δηλαδή είναι σαν να, σαν να το έγραφα εγώ και απλά δεν είχε φωτογραφία τα τέτοια μου. Είναι παντελώς ασόβαρο για οποιονδήποτε οργανισμό, όχι για ένα κλαμπ όπως τον ΠΑΟΚ, με το μέγεθός του, τη δυναμική του και χιλιαδιό και ένα τμήμα το οποίο έχει γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτα λάθος το να αφήνεις κάποιον άνθρωπο που δεν έχει δώσει εγγυήσεις να διοικεί το κλαμπ. Αδιανόητο. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί συμβαίνει. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Μπάνε είναι υποπίεση. Αλλά ο Μπάνε υποπίεση μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ιστορίας του στον ΠΑΟΚ, που είναι τεράστια. Δεν θα μας κάνει τη διαφορά η μία μέρα ή δύο μέρες ή πέντε μέρες. Αυτή η βιασύνη που υπάρχει. Αυτό δεν είναι, το να υπάρχει βιασύνη. Εντάξει. Okay, δεν είναι ότι. Είναι σε πολύ, πολύ κακή κατάσταση. Okay, αλλά Νίκο, το να κάνεις κάποιες μέρες ακόμα υπομονή για να είσαι σίγουρος και μετά να προχωρήσεις. Τα δεδομένα είναι απλά. Okay. Ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι σήμερα, του χρόνου τέτοιο καιρό θα πέσει στην Α2. Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μαζί αγκαλιά. Ναι. Θα πέσουμε. Πέφτουν και τέσσερις τελικά. Όχι, δεν νομίζω να το σώσαμε αυτό. Όχι. Έχουμε μια ψηλοελπίδα να σωθούμε τέλος πάντων. Δεν θα παρακαλάμε κανένα χωριό να φύγει ο επενδυτής, να τον πιάσουν, να τον χωρίσει η γυναίκα του, να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Τέλος πάντων σε τέτοια πράγματα θα ελπίζουμε. Το ότι αυτό είναι δεδομένο και είναι γνωστό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αφήνω το κλαμπ να μπει κάποιος που δεν τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Έχει λέει, μια διαφημιστική και. Θα πείσει κάποιες εταιρείες. Εγώ συνεργάζομαι με διαφημιστικές παιδιά 20 χρόνια. 20 χρόνια συνεργάζομαι με διαφημιστικές. Δεν έχω δει καμία που να σπρώχνει εταιρεία σε ομάδα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Έχει κατασκευαστική. Ποια. Και τι έχει κάνει. Πάμε παραπέρα. Είναι φοβερό για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Το λέω για χθες. Ότι. Επειδή το όνομά του δεν έγινε γνωστό τώρα, έτσι, έγινε γνωστό πριν κάνα δύο εβδομάδες. Στα αυτιά ένα όνομα είχε φτάσει και λίγο πιο νωρίς τέλος πάντων, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που επικοινωνήθηκε και από την ίδια την ΚΑΕ προς τα έξω, ήταν και πιο επίσημο το θέμα. Είναι φοβερό ότι δεν έχει υπάρξει κάποιος ο οποίος, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ και το ξέρεις, να σου πει στο τηλέφωνο ότι μίλησα με έναν και μου είπε γι' αυτόν αυτό. Ναι. Έτσι. Άσε το κομμάτι του διαδικτυακού ψαξίματος. Εκεί δεν υπάρχει. Ωραία. Αλλά στο κομμάτι αυτό δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να σου πει ότι. Είτε καλό είτε κακό, Δεν σου λέω ότι. Δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει ότι έμαθα γι' αυτόν αυτό, αυτό και αυτό. Αλλά από την άλλη, αυτό το οποίο. Πώς να πω. Είναι το αντίθετο. Είναι ότι ο τύπος αυτός. Ο κ. Καραμάνος έχει εμφανιστεί, δηλαδή κουβέντες με τον Μπάνε είναι περίπου ένα μήνα και έχει κάνει δύο συναντήσεις με τον Θανάση Κατσαρή. Ναι. Έτσι. Και από τη χθεσινή συνάντηση μπορεί να προκύψανε δύο ανακοινώσεις διαφορετικές η μία με την άλλη, ναι. Ενώ θα πρέπει να είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Ναι. Τέλος πάντων, θα πρέπει να υπάρχει μία ανακοίνωση. Σωστά. Ή τέλος πάντων δύο ανακοινώσεις που δεν. Μπερδεύουν την κατάσταση. Δεν είναι ίδιο ελληνικό. Δηλαδή, ο ένας λέει ότι μόλις δώσει. Ο ΑΣΥΓΜΑ λέει μόλις δώσει εγγυήσεις. Okay. Υπάρχει μια θετική αύρα και μόλις δώσει εγγυήσεις. Αν λαμβάνει το management του τμήματος και λέει ότι δεν έλαβε. Πολύ ωραία. Και η ερώτησή μου τώρα είναι η εξής. Γιατί δεν είναι, πλέον δεν είναι μια κουβέντα που κάνει ο Καραμάνος με τον Πρέλεβιτς. Εδώ και δύο φορές οι τελευταίες κουβέντες είναι παρουσία του Θανάση Κατσαρή. Το θέμα μου είναι το εξής εμένα. Περιμέναμε την απάντησή του στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Όπως είπε ο Θανάσης Κατσαρής προηγούμενη στην Γενική Συνέλευση. Ήρθε η απάντηση. Προφανώς. Έτσι. Χθες τι συζητήθηκε. Δηλαδή, στη χθεσινή κουβέντα των τριών και των δύο συνεργατών του Καραμάνου. Συζητήθηκε ό,τι συζητήθηκε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, εμένα μου κάνει και εντύπωση το κομμάτι το να δοθούν εγγυήσεις. Το να δοθούν εγγυήσεις ενώ να δοθούν χρήματα. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Μην κοροϊδευόμαστε. Μην κιόλας, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το εγγύησης. Δηλαδή, τι είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή, είναι ανοιχτό, ξέρω εγώ, το ΙΚΑ. Είναι ανοιχτό κάποιες οφειλές που υπάρχουν για να ξεκινήσει το τμήμα να είναι ξανά λειτουργικό. Αυτές είναι οι εγγύησεις. Έτσι. Προφανώς αυτά συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση. Ναι. Έτσι. Το χθεσινό είναι επόμενο βήμα. Και για να,
Και για να βγαίνει τέτοια κατάσταση, δηλαδή αυτή η απόφαση που έχει να κάνει με τον Παθεοδόρου, προφανώς ο Καραμάνος. Πώς το λένε, δεν του βγήκε από το μυαλό του μέσα. Μέσα από την κουβέντα που θα έκανε προφανώς, κατάλαβα ότι εγώ ξεκινάω και τρέχω το μαγαζί. Ναι. Και τρέχω σιγά σιγά τη συμφωνία που έχουμε με τον Φραγκέα εδώ και 2 εβδομάδες. Ναι. Έτσι. Ο Φραγκέας ο ίδιος νομίζω ότι είχε ενημερώσει γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Γιατί με τον Φραγκέα αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το έχω φιξάρει πολύ καλά. Δηλαδή δεν το έχω τσεκαρισμένο από 100 πλευρές. Αλλά από όσο ξέρω υπάρχει μια προσωπική σχέση με συνεργάτη του κυρίου Καραμάνου. Έτσι. Και προκύπτει αυτή η απόφαση για τον Ηλία Παθεοδόρου. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει μια πληροφορία ότι χθες δεν ήταν να γίνει ραντεβού του Παθεοδόρου. Έγινε στην τύχη. Αλλά αυτό δεν είναι. Η συζήτηση Καραμάνου Παπαθεοδόρου κράτησε 3 λεπτά. Ναι, και ήταν. Ενημερώθηκε ότι φέρεται. Δηλαδή βρέθηκε ο Παπαθεοδόρου εκεί και ήταν και ο Καραμάνος. Έτσι. Και έγινε η κουβέντα σε αυτό το πλαίσιο. Ωραία. Ο Παθεοδόρου είναι κάθε μέρα εκεί. Ναι. Ενώ ναι. Δεν έχει συμβόλαιο. Απλά χθες. Και σήμερα, όπως ξέρω, είναι εκεί η πλευρά του κύριου Καραμάνου μαζί με τους συνεργάτες του. Νομίζω μέχρι σήμερα το απόγευμα θα είναι Θεσσαλονίκη και μετά θα αναχωρήσουν. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι από τη χθεσινή συνάντηση και έπειτα, καταλάβαμε όλοι ότι πλέον το μαγαζί αρχίζει να το τρέχει αυτός. Όχι, καταλάβαμε, αυτός το τρέχει. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν τώρα το θέμα ποιο είναι. Το τρέχει ή δεν το τρέχει, ή ότι πρέπει να παρουσιάσει εγγύησεις. Χρήματα. Εγώ λέω ότι είναι τα χρήματα. Και συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Εφόσον λοιπόν τα παρουσιάσει. Αν δηλαδή αρχίζει και τρέχει το μαγαζί, δηλαδή τι είναι να κάνουμε μια ρύθμιση στο ΙΚΑ, κάποια χρήματα θέλει εκεί, πάρτα. Ρε φίλε, εγώ βλέπω μια βιασύνη. Ναι, η οποία τι με κάνει, δηλαδή. Να φύγει από πάνω μας, να το πω έτσι. Ναι, αυτό δεν λες. Ναι, βλέπω μια βιασύνη σαν να πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα. Ωραία. Mm-hmm. Ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνουν όλα γρήγορα. Αυτό που γίνεται χθες με τον Παθεοδόρου, ωραία. Βρίσκει σύμφωνο Σταυρόπουλο στον Νατζίδη. Νομίζω πως όχι. Όχι. Ωραία. Δηλαδή, μιλάμε για το αγωνιστικό τμήμα. Να φύγει ο Παπαθεοδόλου. Για να δει ο Φραγκιάς. Ωραία. Έχει γίνει κάποια ανάλυση μπασκετική για την εικόνα του Φραγκιά. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν έχει βάλει ακόμα λεφτά, αποφασίζει μπασκετικά ενώ προφανώς δεν ξέρει το άθλημα. Εντάξει. Δηλαδή, όταν αδειάζει τον Παπαθεοδόλου για να φέρει τον Φραγκιά. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι καλός χρυσός, προπονητικά δεν έχει δουλέψει το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν άσχημα λόγια γι' αυτόν, αλλά τώρα εντάξει, αυτό είναι πολύ επόμενο βήμα. Μείνουμε στον Παπαθεοδόρου. Να έχουμε και μια εικόνα ποιος είναι ο Φραγκιάς. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχει το βιογραφικό του επίπεδο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, ούτε πλησίασε. Οι καλές χρονιές στο Κολοσσό Ρόδου. Ναι. Τότε, στα καλά χρονιά του Κολοσσού. Ναι, στη Ρόδο, ξέρω εγώ, η πίεση είναι, δεν έχει παίξει Ευρώπη ποτέ. Δεν είναι ομάδα τέλος πάντων που θα παίξει Τετάρτη Κυριακή, δεν είναι Τετάρτη Σάββατο. Δεν είναι ομάδα τέλος πάντων που έχει απαιτήσεις, δεν έχει ομάδα, δεν είναι ομάδα που έχει το μέταλλο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ωραία. Αυτό και δεν είναι μικρός. Δεν είναι wannabe μεγάλος προπονητής. Ωραία. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε το γεγονός, το πολύ απλό. Ένας άνθρωπος που δεν έχει δώσει εγγύησεις, αναλαμβάνει το τμήμα και κόβει τον ομφάλιο ρόλο σε μία ενός στελέχους, το οποίο αποδεδειγμένα έκανε εκπληκτική δουλειά στον ΠΑΟΚ. Αν αυτό το βρίσκεται φυσιολογικό, εγώ δεν το βρίσκω φυσιολογικό. Όχι, δεν το βρίσκω φυσιολογικό. Και επίσης, το συγκεκριμένο στέλεχος για να μείνει ήθελε μίνιμουμ πράγματα. Τα οποία μίνιμουμ, καταλαβαίνεις που το λέω έτσι. Δηλαδή, το να θέλεις να έχεις τον μπάζε το περσινό για να κάνεις μια ομάδα που θα παίζει κάτω από τους δύο και στο Champions League, είναι μίνιμουμ. Δεν είναι κανένα τρελό ποσό. Ναι. Έτσι. Το να θέλεις να κάνεις. Ο ίδιος δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις. Να πληρωθείς τα δεδουλευμένα σου, έτσι. Και να κάνεις ένα καινούριο συμβόλαιο πάλι με νορμάλ χρήματα. Έτσι, γιατί και από την ΑΕΚ ο Ηλίας Παθεοδόρου δεν παίρνει 500 χιλιάρικα. Έτσι. Είναι χρήματα τα οποία δεν ξέρω αν μπορούσε να τα δώσει ο τωρινός ΠΑΟΚ. Και υποτίθεται να σπάω με ένα καινούριο ιδιοκτήτη, θα μπορούσε να τα δώσει κι αυτά. Έτσι. Αλλά είναι προφανώς ότι την απόφασή σου την έχει πάρει. Λες ότι δεν θα ξεκινήσω εγώ τρέχω το μαγαζί. Δεν έχει ρωτήσει. Και δεν το έχει επικοινωνήσει καταρχάς. Εγώ σου λέω ότι αποφάσισε αυτός ανέλαβε. Τυπικά, ουσιαστικά, όπως το θέλεις πάρτο. Δεν πρέπει κάποια στιγμή το συγκεκριμένο άνθρωπο κάπως να τον ακούσουμε. Όχι εμείς. Ο κόσμος. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, χθες σε κάποια φάση νωρίς υπήρχε με τη διάθεση να γίνει κάτι τέτοιο σήμερα. Δεν θα γίνει. Θα υπάρξει μια δήλωση Νικό, που θα κυκλοφορήσει σε κάποια φάση. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αναλάβει. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρουμε από πού βαστάει η σκούφια του. Mm-hmm. Ακυρώνει το βασικό συστατικό του μπασκετικού ΠΑΟΚ που είναι το know-how με το καλημέρα και ένα σημαντικό του στέλεχος. Ξεκινάμε στραβά. Ναι.
Και αυτό είναι το, η κορυφή του ξεκινάμε στραβά. Και νομίζω και μικρά, ότι θα τελειώσουμε και στραβά. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Πάμε στο πρωτοδιάλειμμα, χορηγή, Χατζηγιάννη έχω. Alfredo's Garden, Σταύρο, εσύ που πήγες και είδες πόσο ωραία είναι εκεί. Δεν είναι το καλύτερο εστιατόριο με διαφορά από το δεύτερο στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Μοσχοβίτης στηρίζει Χατζηγιάννη. Είμαι φαν. Αφού είστε και ήδη στα μούτρα, θα σα βλέπω δίπλα-δίπλα. Ψιλοχατζηγιανίζει. Ναι, ψιλο. Το Photoshop τον έχει κάνει λαμπερό, μην το λένε. Την Πέμπτη βράδυ, λοιπόν, στις 10 στο Alfredo's Garden θα είναι εκεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Οπότε είναι ευκαιρία για όλους σας να πάτε και να περάσετε ένα ξέχαστο βράδυ εκεί πέρα. Παρέα μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο σε Νέα Γραφεία, με πάρα πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου και η Στίχημαν. Η οποία προσφέρει πάρα πολλές επιλογές ακόμη και τώρα. Κόπα Αμέρικα έχει, σε λίγο θα έχει Κόπα Αφρικα. Έχει μπάσκετ τελικού σε όλη την Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα. Έχει τένις, οπότε οι επιλογές παραμένουν πολλές. Μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Παίζεις και κερδίζεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24. Στον Λίμπερα 18,4. Είμαστε όλοι εδώ. Απαρτία σήμερα. Ο Στέριος λείπει, αλλά είναι ο Νίκος Μοσχοβίτς μαζί μας. Και που ήταν ο Στέριος εδώ. Εντάξει, τον τρως και τώρα που είναι μακριά. Κάθε μέρα τον τρως. Πω, πω. Κάθε μέρα. Κάναμε μια κουβέντα για τον μπάσκετ. Δεν είναι καλά τα δείγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Η εμπειρία μας σε τέτοιες καταστάσεις λέει ότι. Και δεν θα οδηγηθούμε. Ας δούμε τι είναι να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ας δούμε αν εμφανίσει λεφτά και να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Ναι, εντάξει. Όπως έλεγε και ο μεγάλος Νίκος Λάσκαρης Σταύρο Κόλκα, αν θυμάσαι, money talks, bullshit walks που έλεγε. Ναι, 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 ναι. Σε διάφορα, στις αρχές της πρώτης συνεντεύξης έδινε πολύ ωραία τέτοια αμερικάνικα. Στίβ Γιατζόγλου. Και γινόταν πανηγύρι. Ο ένας είναι για την τούφα, ο άλλος είναι για τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει, σε καλό δρόμο είναι. Τώρα το κατάλαβα. Καλά τα πάτε. Αυτά λοιπόν για το μπάσκετ, που είναι σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό για την ακρίβεια. Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο. Έχουμε εικόνα ή ενημέρωση για το αν κάποιο μέλος της οικογένειας Σαββίδη θα είναι κάπου εδώ στα κοντά. Ο Σαββίδης ο ίδιος, 20 μηνός, αύριο. Α, μάλιστα. Και θα κάτσει και λοιπόν θα μάθουμε τι γίνεται. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Θα κάτσει και 20 okay. μέρες και 10 μέρες, δηλαδή 20 με 30 θα πολύ είναι. Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε να γίνει παιδιά θα γίνει σε αυτό το δεκαήμερο μέσα, ξέρουμε. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει. 19 δεν έχουμε σήμερα, κάτσε γιατί έχω χάσει την μπάλα. Ναι, σωστά. Ναι, 19. Τέσσερις μέρες παντρεμένος. Εκατόν κάτι ώρες και. Ναι, πραγματικά. Λεπτά και δευτερόλεπτα. Ναι. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Παρασκευή, μάλλον εμφανίζεται το Παοξάκι ο Ισμαήλ Σίλβα. Μάλιστα. Για ιατρικές εξετάσεις, υπογραφές κτλ. Υπάρχει συμφωνία εδώ και δύο μέρες. Αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ, ποιες μέρες, Δευτέρας. Ναι, Δευτέρα. Βγήκε το θέμα. Άλλωστε πάω ξάκι με μικρό παιδί. Εννοείται, φαίνεται κιόλας. Από το Πόρτο Αλέγκρε, την κεντρική πλατεία. Ένας κεντρικός χαφ. Ένα παιδί το οποίο βέβαια είναι καθαρό οχτάρι. Μην περιμένετε στοιχεία εξαριού. Καθαρό οχτάρι. Καλό στο δημιουργικό κομμάτι, στις key passes, στις μεταβάσεις, πολύ καλή τεχνική, έξοχη αντίληψη των χώρων. Αμυντικά, όχι πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα παιδί που είναι aggressive, δεν είναι πολύ γρήγορος, δεν έχει ένταση δηλαδή. Δεν έχει στοιχεία εξαριού τέλος πάντων, από αυτό που έχουμε μελετήσει με την ομάδα του Repress, είναι ένα καθαρό οχτάρι που θα βοηθήσει κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι. Με έναν πάγο που παίζει συνήθως σε κλειστές άμυνες, τέτοιοι παίκτες είναι σίγουρα χρήσιμοι. Δεν θα είναι ο μοναδικός κεντρικός χαφ που θα πάρουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα πάρουμε τουλάχιστον άλλον έναν. Σήμερα γράφτηκε το όνομα του Χόλτμπι, μεγάλο που λένε. Αυτός και πέρσι δεν γράφτηκε σε κάποια φάση. Δεν ξέρω αν γράφτηκε πέρσι. Εμένα είναι μεγάλο που λένε ο Χόλτμπι. Ένα ταλέντο το οποίο ποτέ δεν έπαιξε όσο θα μπορούσε, πιστεύω εγώ, ακόμα και από το πέρασμά του στην Τότεναμ. Που ήταν εκεί το highlight, career highlight. Career highlight, καλά το λέω, ε. Αν ήμουν μπασκετικός, δηλαδή θα ήμουν τώρα πολύ πιο εξοικειωμένος με αυτό που είπα. Ναι, δεν είμαι όμως. Γράφτηκε σήμερα του Χόλτμπι, λοιπόν, μια περίπτωση που δεν είναι εύκολη. Στο Αμβόργο παίζει, Β' Γερμανίας. Ναι, πέρσι 31 συμμετοχές, 5 γκολ, 6 assist. Εντάξει, είναι οχτάρι. Καθαρό, είναι box to box παίκτη. Είναι παιδί το οποίο κάνει κάθετε κινήσει. Τον Κατσουράνη μου θυμίζει σε καλύτερη ταχύτητα στο παιχνίδι του. Το 90 γεννημένος. Καλή ηλικία. Αριστεροπόδαρος. Γενικά, ο Χόλμπι είναι ένας παίκτης που είναι top
και είναι στο ύφος που θα ήθελα να πάρουμε έναν παίκτη ακόμη εκεί για τα κεντρικά χαφ. Καλύτερη ταχύτητα από αυτούς που έχουμε, ναι. Μεγαλύτερη ένταση από αυτούς που έχουμε. Γενικά ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι είναι αυτό που θέλει ο Λουτσέσκου. Στην Γερμανία γράφτηκε αυτό, στην Bild συγκεκριμένα. Ναι, δεν γράφτηκε στα νέα της Τραχανοπλαγιάς. Ναι. Βέβαια είναι και με πολλούς μυστήρες, ναι, γιατί δεν είναι τυχαίος ο παίκτης. Βάζω στο κόλπο κάρτι Φενέρ. Καλά, Φενέρ και Γαλατασαρά είναι πραγματικά παντού φέτος. Δεν υπάρχει παίκτης. Είναι γιατί η Φενέρ πήγε να πέσει. Δηλαδή και οι δύο είναι παντού, Chicago Fire και PAOK. Λένε. Δεν μπορώ να χάσω παίκτη από τη Chicago Fire. Ναι, δύσκολα. Κοίτα, από όλες αυτές που βάζουν τώρα, με την Cardiff ίσως ξεχωρίζεις σαν προοπτική. Τι λες, μωρέ. Έπεσε η Championship. Εντάξει και. Championship, μια χαρά πρωτάθλημα είναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά εντάξει, πήγε η Αγγλία. Δεν θέλει άλλες εμπειρίες στη ζωή του. Αλλά το φέρουμε λίγο έτσι, ότι αδερφέ, α την Αγγλία έχει δοκιμάσει. Μεσόγειο, θάλασσα, Χαλκιδική. Όπως είπε και πριν, γιατί είναι το ιδανικό περιβάλλον. Γιατί, πόσες φορές το έχω πει ότι ο Πάοκ συνδυάζει όλα. Ναι, ρε παιδί μου, είναι αλλιώς να το ακούσω όμως από Πρίγιοβιτς, ας πούμε, που είναι ένας παίκτης λίγο διαφορετικός, πιο ψυχρός. Εντάξει. Τέλος πάντων, έχει γραφτεί για τον Χόλμπι στη Γερμανία. Γεμάτη σεζόν, όντως. Πολλοί μνηστήρες λένε οι Γερμανοί. Σίγουρα κάτι δεν είναι ευθυνός παίκτης. Προφανώς και δεν είναι ευθυνός. Είναι ελεύθερος. Αυτό δεν έχω τσεκάρει. Δεν ανανέωσε με το Αμβούργο. Άρα είναι ελεύθερος. Άρα έχει προμήθεια μεγάλη. Τέλος πάντων, προφανώς και πάω και έχει ρωτήσει. Είναι από τις περιπτώσεις που δεν γίνεται να μην σε ενδιαφέρουν. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχει προχωρήσει. Εγώ άλλους παίκτες άκουγα ότι ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Αλλά μιας και γράφτηκε αυτό και το πιάσαμε κουβέντα. Ναι. Είναι από αυτούς που θα έλεγα ναι. Νομίζω έβγε. Φαίνεται σε μεγάλο βαθμό ότι έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι όλοι οι υπόλοιποι. Που και γράφονται και υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν είναι παίκτης του ενός τέμπο ουσιαστικά. Ναι. Του θέλει και αυτούς. Αυτόν θέλω. Ναι. Το συγκεκριμένο, ναι. Θες ένα τέτοιο παίκτη. Ναι. Και έτσι νωρίς. Μια χαρά. Ναι. Και στα 29 του, δηλαδή έχει μια τετραετία. Α, ναι, το 90. Ναι. Μια τετραετία, πολύ καλή. Ναι. Ισμαήλ Σίλβα είπαμε, για αυτό που γράφτηκε για τον Χόλμπι είπαμε. Υπάρχει πάλι μια συνέντευξη του Μάριο Μπράνκο στην Πορτογαλία. Τι λέει το Πάοκ Ξάκη αυτό. Πρέπει να είναι η πέμπτη συνέντευξη σε τρεις μέρες. Αυτό το καρακιουσλίκι που δίνει μόνο στην Πορτογαλία και όχι στην Ελλάδα. Ρεσίδη, χθες πίστευα ότι είναι η ίδια με την πρωινή, γιατί είχε μιλήσει αλλού νομίζω το πρωί. Και εγώ το βρήκα το απόγευμα προς βράδυ και λέω εντάξει είναι η ίδια. Εν τέλει ήταν άλλη. Δηλαδή σε μία μέρα. Okay. Μίλησε εκεί ο Μάριο Μπράνκο, είπε πάλι για τον Ολιβέρα ότι τα ποσά ήταν πολύ μεγάλα, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να φτάσει σε αυτά. Η Πόρτο δεν έκανε πίσω με τίποτα γιατί την υπολογίζει. Αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε ότι γενικότερα ότι ο ΠΑΟΚ εστιάζει στην αγορά εκεί. Δύο αγορές είναι αγαπημένες του ΠΑΟΚ, της Ρωσίας και της Πορτογαλίας. Ναι. Είπε ότι υπάρχουν πολλές επιλογές, ότι το value for money για την Πορτογαλία και την Ελλάδα είναι ικανοποιητικό για τον ΠΑΟΚ. Ότι γενικότερα ο ΠΑΟΚ κεντράρει εκεί. Και ότι θα έρθουν και άλλες επιλογές από εκεί. Με ό,τι και σημαίνει αυτό. Μπορεί να το είπε, γιατί όντως υπάρχουν επιλογές από εκεί, μπορεί να το είπε. Υπάρχουν επιλογές από εκεί. Ακόμα και οι Πορτογάλοι που δεν παίζουν στην Πορτογαλία. Ναι. Γενικά είναι μια σχολή που ταιριάζει, είναι μια κοινωνία που ταιριάζει. Η αλήθεια είναι ότι και οι Πορτογάλοι. Τι σε έρθει η Λισαβόνα. Όχι. Τι να έχω έρθει, ήμουν 15 χρονών. Μόλι πέρσι. Α, με την Πεφίκα. Όχι, δεν είχα έρθει. Αλλά να ξέρω ότι φέτος άμα έρθει η Πορτογαλία στον δρόμο μας. Ναι. Δεν το χάνω. Έχω κανονίσει ήδη. Γιατί να στην Πορτογαλία, έχουμε καμιά υποψηφία. Φορία, στου ομίλου τη Champions League. Α, στου ομίλου. Ναι, φυσικά. Mm. Γενικότερα όμω και οι Πορτογάλοι πλέον ενδιαφέρονται γιατί. Ρωτάνε, ρε παιδί μου, πάρα πολύ για την Ελλάδα. Δηλαδή και σε επίπεδο δημοσιογράφων, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από εκεί να μα ρωτάνε τι γίνεται και ισχύει αυτό και ισχύει εκείνο. Δηλαδή ασχολούνται και αυτοί. Το έχουν καταλάβει και αυτοί ότι ο ΠΑΟΚ πλέον κοιτάει πολύ εκεί. Ναι, έχουν καταλάβει και γενικότερα ότι είναι δύο. Χώρες που συνδέονται ναι. σε νοοτροπία κυρίως. Γιατί αυτή είναι και λίγο δύσκολη γενικά. Εδώ πάω πήγε να αγοράσει ομάδα στην Πορτογαλία για να την κάνει β' ομάδα. Σωστό και αυτό. Είναι λίγο δύσκολη αυτή εκεί. Mm. Δηλαδή λένε λίγα και περιμένουν πολλά. Ή λένε αυτά που θέλουν. Δεν τους παίρνεις λέξη, κουβέντα. Ειδικά αυτοί που ασχολούνται με Πόρτο Μπενφίκα. Λογικό δεν είναι. Ναι, αλλά. Εσύ τους λες ότι ξέρεις. Όχι, αλλά αυτοί σου βγάζουν κάτι πολύ ό,τι μου λέει η ομάδα. Τίποτα παραπάνω. Δεν μας επιθέτει τίποτα η ομάδα. Ναι, εμάς. Εντάξει, δεν είναι αυτό το πράγμα. Κατά βιντεάκι μόνο. Ναι, δεν σου βγάζει ο ΠΑΟΚ ένα πράγμα και λες αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτοί εκεί δεν ξέρω.
είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Ναι. Από την άλλη, υπάρχει αυτή η συνέντευξη του Πρίγιοβιτς, mm-hmm. ο οποίος είπε ότι. Συνάδελφος έγραψε σήμερα ότι ο Ιβάν μπήκε με το πιστόλι, αλλά είχε άδεια κυκλοφορίας. Έγραψε συνάδελφος σε γνωστό site. Αυτό είπε ο Πρίγιοβιτς βασικά. Άδεια κυκλοφορίας, το όπλο. Okay. Τα φιλιά μας. Δεν το είδα αυτό, η αλήθεια. Ναι, το είδα εγώ πρέπει. Δεν το είδα, όχι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων ο Πρίγιοβιτς έχει πει ότι. Έχει τέλος πάντων μιλήσει για όλο το σκηνικό. Παίζει με Άκη Ολυμπιακό, ότι είχε γίνει σε αυτά τα μάτσα. Okay. Αλλά γενικότερα λέει για τον ΠΑΟΚ πάλι ότι πέρασε πολύ καλά εδώ, ότι ο ΠΑΟΚ του έδωσε πολλά πράγματα και λέει ότι ίσως εγώ επέστρεψα λιγότερα. Προσέφερα λιγότερα στον ΠΑΟΚ. Γενικότερα μίλησα με τα καλύτερα λόγια για όσα βίωσε εδώ. Mm-hmm. Και είπε ότι λίγο περνάει δύσκολα εκεί. Όχι, στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι εντάξει, okay, είναι. Περίμενε λίγο. Βγήκε η είδηση. Έλα. Επισοδιακή η συνεδρίαση της ΕΠΟ. Ναι. Μένει ο Περέιρα στην ΚΕΔ. Αποχώρησαν οι σύμβουλοι της ΑΕΚ από την ΕΠΟ. Ανέβηκαν οι τόνοι της συνεδρίασης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, από την οποία αποχώρησαν οι 7 φύλλα προσκύμενοι στην ΑΕΚ σύμβουλοι. Μετά την οριστικοποίηση της παραμονής του Β' Μέλο Περέιρα στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, οι σύμβουλοι που είναι φίλοι αποσκήμενοι στην ΑΕΚ αποχώρησαν από τη συνεδρίαση. Μεταξύ των οποίων. Η οποία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους συμβούλους, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Αγαρφιώτης και ο Μινάς Λισάνδρου. Ναι. Η συνεδρίαση είναι τώρα σε εξέλιξη. Ναι. Γιατί λέγαμε ότι γενικά αυτό το διήμερο είναι γεμάτο και χθες με τη Super League και σήμερα με την ΕΠΟ. Η ΑΕΚ, τι προσπαθεί να κάνει από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Περέιρα δεν πρόκειται να φύγει, είναι ας πούμε για λόγους επικοινωνιακούς, εντυπώσεων. Αυτοί επιμένουν, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αφού βλέπουν ότι όσο το κάνουν αυτό καταρχάς, δεν αλλάζει κάτι με τον Περέιρα. Που εμείς δεν λέμε ότι ο Περέιρα είναι καλός ή κακός. Έχουμε πάρα πολλές φορές τι έχει κάνει και αυτός. Αλλά αυτή είναι η απόφαση. Ναι, υπήρχε ενδεχόμενο. Και ο Φούζεκ χθες δεν είπε ότι άμα φύγει ο Περέιρα οι επιπτώσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα είναι πολύ μεγάλες. Χθες το είπε. Ο Φούζεκ το είπε χθες. Ναι. Εδώ λοιπόν έχει το εξής. Η ΑΕΚ προσπαθεί για ένα αστείο γεγονός να σκάψει τον Περέιρα. Στη FIFA δεν είναι ηλίθιοι. Το καταλαβαίνουν. Δεν μπορεί ο Φούζεκ να γυρίσει να αποδεχτεί ότι ο Περέιρα κάνει κάποιο έγκλημα που άλλαξε ο βοηθός με τον ΒΑΡ και την ανάρρωστο και δεν το πάνε. Ούτε στον ΠΑΟΚ το πάνε. Ωραία. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι δηλαδή όλο αυτό. Και όσο το λες, όσο επιμένει δηλαδή η ΑΕΚ, νομίζω ότι ισχυροποιείται ο Περέιρα. Από την πλευρά της FIFA γενικότερα. Τέλος πάντων, είναι αστείο αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Είναι μια μορφή πίεσης. Η ΑΕΚ, η οποία δεν κατάφερε τίποτα από τη στιγμή που μπήκαν οι ξένοι διαιτητές στην ατζέντα. Τελευταία της νίκη επί του ΠΑΟΚ είναι με τον. Πώς το λένε, τη νίκη. Όχι, νίκη ενώντα. Όχι. Το θέμα είναι λοιπόν με την ΑΕΚ ότι από τη στιγμή που ο Κομίνης έπαψε να είναι ο διαιτητής στα ντέρμπι, δεν έχει κατακτήσει τίποτα. Και είπε από τα δήματα τίποτα. Εντάξει. Θέλει να ενισχύσει λοιπόν. Εν τω μεταξύ, εντάξει. Απλά νομίζω ότι το κάνει θέλοντας να συνεχίσει αυτό που έχει ξεκινήσει. Όλη αυτή την πίεση, την επικοινωνιακή προς το πρόσωπο του Περέιρα τώρα, αυτή την προκειμένη. Αποχώρησε από αυτή την συνεδρίαση. Δεν ξέρω τι μπορεί να. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να ψηφίσουν και οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κατά Περέιρα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ήρθανε προτετρεσμένο γεγονότος. Ναι. Μα είναι αυτό που λέμε, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Έτσι θελικά, επειδή θέλει να το κάνει η ΑΕΚ. Όσο το κάνω αυτό το πράγμα, τόσο δεν αλλάζει. Είναι όπως αυτό που έλεγε εσύ την άλλη φορά, ότι όσο πάω και λέγε τον Κομίνη, δεν άλλαζε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουν. Δεν λέμε αν είναι καλό ή κακό, αλλά συμβαίνει. Βγήκε η ανακοίνωση του Καραμάνου. Ναι, ο Νίκος έχει διάφορα, το ψάχνει γενικότερα, εκτός. Κάτσε να διαβάσουμε. Λοιπόν. Ναι. Διάβασε το λίγο, αγάπη. Να φωνάξω και τον Νίκο μέσα. Ναι, μισό. Μισό. Τώρα, παιδιά. Ένα. Πού είναι εσύ?
Μάλλον στο Viper τους, πάρε το από εδώ. Έλα. Είναι αυτή η δήλωση που έλεγε πριν ο Νίκος ότι περιμέναμε σήμερα. Ουσιαστικά για να, ξεκαθαρίσει. Λοιπόν. Ναι, αγαπητοί φίλοι, ύστερα από δύο πολύ σημαντικές και ουσιαστικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ Θανάση Κατσαρή, παρουσία και του Μπάνε Πρίλεβιτς, πιστεύω ότι είμαστε στην τελική ευθεία και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών για την επόμενη μέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας είναι λογικό να υπάρχει άγχος, προβληματισμός και δυσπιστία, είναι απλές ανθρώπινες αντιδράσεις για οτιδήποτε νέο, ενδεχομένως και άγνωστο. Πιστεύω ακράδαντα ότι όλα αυτά αρχίσουν και τελειώνουν στην αγάπη, το ενδιαφέρον και την αγωνία για το αύριο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι η κατάσταση στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι δύσκολη και αποτυπώθηκε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο στο τέλος των υποχρεώσεων της ομάδας στην αγωνιστική περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια, χρόνος και χρήμα. Την ίδια στιγμή είναι απαραίτητο να δείξουμε όλοι μας υπομονή και επιμονή σε ένα συγκεκριμένο πλάνο λειτουργίας και ανάπτυξη που θα φέρει στο αγωνιστικό τμήμα αλλά και στην εταιρεία μια κανονικότητα. Αυτό δηλαδή που τόσο έλειψε στο προηγούμενο διάστημα. Αναμένοντας την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών που συμφωνήσαμε με τον κύριο Κατσαρή και μέχρι την επισημοποίηση συνεργασίας με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την αποδοχή της παρουσίας μας από όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, το μόνο που θέλω να ζητήσω από όλους σας είναι να έχετε υπομονή και καλή διάθεση για να στηρίξετε την προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για την επόμενη σεζόν, αλλά και για τη συνέχεια. Υπάρχει διάθεση να μπουν τα πράγματα σε σωστή βάση για να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε μαζί το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Για όλα αυτά όμως θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να πούμε περισσότερα σε μια συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που έχουμε ξεκινήσει με τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας. Γιώργος Καραμάνος, η προσωπική δήλωση του κύριου Καραμάνου που έλεγε και εσύ πριν, νομίζω. Λοιπόν, από όσο προκύπτει τώρα από το ρεπορτάζ, πέρα από αυτή την γραπτή δήλωση του κυρίου Καραμάνου, μέσα στο επόμενο διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, είναι να τελειώσει το όλο κομμάτι το τυπικό, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να αναλάβει την διοίκηση που το δικαίωσε από τη φάση, και επειδή κάνει και ο ίδιος μέσα λόγο για συνέντευξη τύπου, πιθανολογώ ότι αυτή η συνέντευξη τύπου, εφόσον όλα κυλήσουν με βάση τα επόμενα βήματα που είναι να κάνουν οι δύο πλευρές, θα γίνει μάλλον σε περίπου 2 εβδομάδες, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Για μένα θα ήταν πολύ καλό αυτή η δήλωση να γίνει, ξέρεις, να μην είναι γραπτή δήλωση, ρε παιδί μου, να γίνει σε μια κουβέντα, αλλά επέλεξα αυτόν τον τρόπο, και είναι ουσιαστικά ένα δείγμα των σκέψεών του από τη στιγμή που, όπως λέγαμε και πριν με τον Σταύρο, δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ. Από τη στιγμή που θα τρέξουν οι διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν με τον ΑΣ και με τον ίδιο και αναλάβει και τυπικά, τότε νομίζω θα τον ακούσουμε και δημόσια. Οπότε είναι αυτό ένα ακόμα βήμα που έχει να κάνει με την ανάληψη, τέλος πάντων, την ενδεχόμενη ανάληψη, να το πω έτσι, της διαχείρισης της ΚΑΕ για την επόμενη σεζόν από την πλευρά του κ. Καραμάνου. Κάνει λόγο μέσα για συγκεκριμένο πλάνο, ναι, για την επόμενη σεζόν αλλά και για τη συνέχεια. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι, γιατί όπως λέγαμε εδώ και χθες, για να το πάμε βήμα-βήμα, είναι να τελειώσει αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα γραφειοκρατικά και με τις εγγυήσεις τις οποίες ζητάει ο ΑΣ και πολύ καλά κάνει και τις ζητάει. Και από τη στιγμή που τελειώσει αυτό το κομμάτι και μπουν χρήματα, πάμε πια στα επόμενα βήματα. Αυτά είναι από εδώ και πέρα που πρέπει να δούμε και να περιμένουμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Γιώργου Καραμάνου. Θέλεις να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε λίγο να το δούμε περισσότερο. Ναι, κοίταξε τώρα. Εντάξει, σου λέω εγώ τι προκύπτει, παίρνεις μέσα από το ρεπορτάζ. Εντάξει, τώρα η δήλωση αυτή είναι μια πρώτη φορά. Μαθαίνουμε τη σκέψη του, έτσι. Δημοσιοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Για μένα το σημαντικό είναι η πράξη από εδώ και πέρα. Εντάξει. Ναι. Θα τις δούμε. Λοιπόν, ας πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ναι. Λοιπόν, παρέα μαζί μας είναι το Alfredo's Garden του Ritz Casino, όπου αύριο το βράδυ θα είναι εκεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για μια πολύ πολύ ωραία βραδιά, μαζί με τη Μελίνα Μακρύ. Στις 10 ξεκινάει το event, να είστε όλοι εκεί. Πραγματικά θα περάσετε πολύ πολύ ωραία. Η Στίχημαν είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πάρα πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και φόρμουλα. Μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή.
Και παίζεις με τις καλύτερες αποδόσεις. Υπάρχει και το σερί και το live καζίνο στη διάθεσή σου όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και φυσικά μαζί μας η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά, στο Φίνικα μάλλον, Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει πάρα πολλά πακέτα είτε για την ανακαίνιση του σπιτιού σου είτε για την ανακαίνιση του επαγγελματικού σου χώρου σε πολύ πολύ καλές τιμές με τις πιο αξιόπιστους συνεργάτες της αγοράς. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με όλα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πέρα, πάω 24 στον Λίμπερο. Είπαμε λίγο πριν την ανακοίνωση του κ. Καραμάνο ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, από την οποία έχει αποχωρήσει η ΑΕΚ. Βγαίνουν σιγά σιγά κάποια πράγματα από εκεί. Υπάρχει μια τοποθέτηση του Χούμπελ, ο οποίος λέει ότι δεν έπρεπε καν να συζητιέται το θέμα Περέιρα. Σωστό αυτό. Ο Χούμπελ. Βέβαια, δίκιο έχει. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι αφού έχει ξεκαθαριστεί, δεν υπάρχει πλέον λόγος να το συνεχίζουν ακόμα περισσότερο. Είναι μια προσπάθεια της ΑΕΚ να επιστρέψουν τα κόσια πάνω της. Μια ΑΕΚ που δεν αδικήθηκε καθόλου πέρσι. Μου έλεγε ένας φίλος στο διάλειμμα ότι αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα για να βγει στην πρώτη σεζόν με τους ορισμούς όλο αυτό. Ναι, εννοείται. Δηλαδή δεν είναι πολύ ανούσιο αυτό από τη στιγμή που λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί κάποιος πλέον. Εσύ μπορεί να τίθεται θέμα Κομίνη μετά και τα όγια που κάνει στον Παράζ. Ναι. Στην Κρήτη. Ναι. Μα τίθεται θέμα. Και να θέλουν με αυτόν τον τρόπο να λιάνουν την κατάσταση. Οκ. Okay. Εντάξει. Ο τρόπος που πιέζει η ΑΕΚ είναι ιδιαίτερο σε όλα τα επίπεδα. Είτε από μπροστά είτε από πίσω. Έχει τον τρόπο να πιέζει. Έχει έναν τρόπο. Ναι. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Σίγουρα. Σίγουρα. Εντάξει. Οι επιφανείς σου θέμα θα είναι αυτά. Εκείνη η επιφανής. Εκείνο το κείμενο υπάρχει πουθενά. Να το κάνουμε τέτοιο. Επέτειο. Ένα χρόνο με επιφανής, δύο χρόνια με επιφανής. Με τι αφορμή ήταν εκείνο το κείμενο, τι ήταν. Ότι είχε καλά κάτι τότε που παίζονταν το πρωτάθλημα. Σαν δικαστήρια, η επιφανής. Α, μάλιστα. Ναι. Εσείς δεν έχετε επιφανής, τι μιλάτε. Δεν έχουμε επιφανή, αλήθεια είναι αυτό. Τόσο συστηρωμένου δεν έχουμε, είναι η αλήθεια. Ναι, για να βγάλουμε μια γραπτή δήλωση, ας πούμε. Η επιφανή μας είναι και η χειρότερη, βασικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά οκ. Μέσα σε όλα αυτά, χθες έγινε γνωστό ότι η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος θα γίνει στις 2 Ιουλίου. Τζάμπα γκρινιάζεται. Υπάρχει καλεντάρι πάντως. Τζάμπα γκρινιάζεται τόσο καιρό ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόγραμμα και όλα αυτά. Νάτα. 2 Ιουλίου, κλήρωση κανονικά. Οπότε θα γνωρίσουμε τότε τι θα γίνει. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ναι. Νομίζω ότι γεμίζει λίγο η χρονιά. Δηλαδή θα έχουμε αγωνιστική προπαραμονή Χριστουγέννων. Δεν θα έχουμε μεγάλες διακοπές. Εσύ έτσι όπως θα γίνει και με αυτή την επέκταση του πρωταθλήματος, γιατί play-off, όπως λέγαμε και χθες, δεν είναι. Ναι, πρέπει κάπου να βγει η χρονιά. Ναι, πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα μεγάλα τα κενά που είχαμε, ας πούμε, όλες τις χρονιές. Ναι. Χριστούγεννα, ας πούμε, 20 μέρες. Είσαι δεν είσαι στο Euro, που μάλλον δεν θα είσαι, όπως φαίνεται. Δύσκολο. Ναι. Υπάρχει. Δεν μπορείς προφανώς όλα τα πρωταθλήματα να τελειώνουν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, τέλος πάντων. Λίγο πριν, λίγο μετά. Τώρα εσύ που θα έχεις τόσες πολλές αγωνιστικές, πρέπει κάπως να γεμίσει το όλο σκηνικό. Έλα, έχουμε το κείμενο. Των επιφανών. Επιφανής ΑΕΚ κατά του Τσέσκου. Ναι. Άρα, μπράβο, κατά του Τσέσκου ήταν έτσι, μπράβο. Ναι, καλά, ναι. Δεν θυμόμουν καλά. Οπαδί ΑΕΚ. Τότε που είπε για το Χίτλερ. Ναι. Έχει εξοργήσει πέραν του συνόλου των φίλων της Ένωσης που παρακολουθεί με αγανάκτηση το συνεχιζόμενο παραλήρημα του Ρουμάνου ένα σημαντικό πυρήνα επιφανών φίλων της Ένωσης. Ναι. Τα βλέπεις αυτά, μόλις ούρδα. Και... τα βλέπεις. Εγώ είμαι κομμάτι των επιφανών. Μεταξύ των οποίων και άνθρωποι των επιστημών, γιατρός, δικηγόρος και άλλοι. Γράφει το κείμενο εδώ. Έτσι, μπράβο. Ως επιτοπλής των κάτοχοι ακριβών διαρκεία στο ΆΚΑ, έτσι. Μεταξύ των οποίων και άνθρωποι των επιστημών. Okay. Εδώ μεταξύ, κάτσε ρε εσύ, δεν είναι κείμενο, σαν κλίμα είναι αυτό το link εδώ. Προφανώς, οι επιφανείς δεν έχουν ανάγκη. Ποιος το υπογράφει, ο Ναοτογλου? Υποψήφιος. Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή της Δημοτικής. Πώς πήγε? Δεν βγήκε. Αλλά είπε ότι κατέβηκε για να στρίξει. Υπάρχει δημοσιογράφος, δεν είναι υποψήφιος. Ναι, είχε βγει, ναι, και είπε ότι βγήκε για να στρίξει τον συνδυασμό και ότι ήξερε ότι δεν έχει μεγάλη τύχη, αλλά δεν τον ενδιέφερε. Α, έτσι δηλαδή. Κοίτα, όμως ψηφίζουν μόνο οι επιφανείς. Okay. Δεν είναι και πολύ παναθεμάτους. Okay. Έχουν ένα θεματάκι. Ναι, αλλά είναι σκληροπυρηνικοί. Εμφανίζονται οι επιφανείς. Ήταν σαν κλίμα εδώ το κείμενο που διαβάζω. Δεν ξέρω αν υπήρχε μετά άλλο κείμενο. Απλά ήταν μια. Μοιράστηκε ένα κλίμα των επιφανών
των δικηγόρων και των γιατρών και άλλων, ανθρώπων των επιστημών, με ότι είχαν ανακτήσει με τον Λουτσέσκο. Τι ανακοίνωση θα βγάζουν, εντύπωση, ανακοίνωση από τι επιφανεί. Ανακοίνωση, δικηγόροι. Τι θα βγάζουν, μπορεί να μαζεύουν δικηγόροι, γιατροί, εργολάβοι και τέτοια σένα, δεν θα συμφωνούσαν ποτέ στην ανακοίνωση. Μα τι, ω τι να βγάλουν ανακοίνωση. Σούφου, άκου επιφανών. Ενώ με το κλίμα των επιφανών είναι σε μια χαρά. Η γαλαζοέματη. Ναι. Γελάνε όλοι οι επιφανεί του κόσμου. Blue blood. Blue blood fans. Τέλος πάντων. Doctor please, όπως λέγεται το κομμάτι. Τα φιλιά μας στην φίλη που μας ενημέρωσε για το δημοσίευμα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ενημερώνουμε ότι ναι, υπάρχει τελικά άδεια κυκλοφορίας του όπλου. Υπάρχει. Κυκλοφορίας. Ναι, ναι, ναι. Ηρωνεύομαι για κάτι. Α, λέω και εγώ. Την καλή συνάδελφο. Και θα την κλεντάω τρεις μήνες γι' αυτό. Σκέφτομαι ότι κυκλοφορείς με το όπλο. Ναι, μα από εκεί βγήκε το τραγούδι. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Κάτσε λίγο. Ξέφυγε και εμένα χθες με το γραψάιτι. Σίγουρα. Ναι, γιατί η μετάφραση το βγάλε έτσι και δεν μπήκε κανείς. Σίγουρα. Διάβασε πώς το έγραψες. Διάβασε πώς το αλλάξεις. Σίγουρα. Διάβασε πώς το έγραψες. Περίμενε να το βρω. Πού είναι. Πώς τα κάτω είναι. Α, το κόψα εντελώς. Είπα για το οποίο είχε άδεια. Κυρία, είδες η πόντια. Παπαπ. Παπαπ. Για το οποίο είχε άδεια, λέω εγώ. Ναι. Είχε άδεια. Είχε άδεια κυκλοφορία. Πάμε να δούμε. Κοίτα, υπάρχει μια δικαιολογία. Υπάρχει μια δικαιολογία ότι είναι μεγάλο το κείμενο και κάτι θα σου φύγει. Σιγά, μεγάλο. Τι ήτανε. Ήταν 600-700 λέξεις, δεν ήταν μικρό. Εντάξει. Ναι, και πολλές φορές επειδή είναι στην μητρική γλώσσα και στα αγγλικά το βγάζει λίγο ό,τι να είναι, το κάνεις και λίγο ρε παιδί μου για να βγαίνει άκρη στα ελληνικά. Victoria Pleasant. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Μάλιστα. Εντάξει. Καλή ομάδα. Αλλά στα μέτρα του Ολυμπιακού. Ναι. Λέω εγώ. Εντάξει, η ομάδα είναι παρουσίαστα στους ομίλους τα τελευταία χρόνια. Ναι, και χπες προχώρησε και αρκετά. Mm-hmm. 23-24 στο πρώτο μάτς, 30-31 Ιουλίου το δεύτερο. Πολύ ωραίο που ο Ολυμπιακός ξεκινάει τόσο νωρίς. Περιμένουμε Άρη και Ατρόμητο. Ο Άρης το ανακλήρωσε σήμερα. Ναι. Νομίζω στις 2 ξεκινάει. Αδύναμη και οι δύο. Για ο Άρης σίγουρα, Ατρόμητος, νομίζω ναι και Ατρόμητος. Τι εννοείται. Καλά, ο Άρης έχει, ακούω το πρωί τους αντιπάλους, έχει κάτι νησιά Φερόε. Έχει κάτι και είναι ισχυρός στο νησιά Φερόε γιατί του Άρη μας. Τι ξέρω, λες να είναι ισχυρός ο Άρης, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Είναι ζευγάρια ρε εσύ. Τα άλλα. Ο Άρης είναι ζευγάρια. Έχει κάτι νησιά Φερόε, έχει Μάλτα, έχει Σκωτία, έχει Ουαλία. Τι άλλο είχε, είχε διάφορα. Στο δεύτερο πραγματικό δεν ξέρεις και μετά τον τρίτο με ποιον παίζεις. Έλεμεσου, ναι. Είναι αυτοί που δεν θέλουν. Δεν μαθαίνεις και από δεύτερο πραγματικό πιθανό αντίπαλο στο τρίτο, αν περάσεις. Πες, δεν το ξέραμε. Εμείς το ξέραμε, το ξέραμε. Και που το ξέραμε. Στα play-off ξέραμε. Πρώτο μάτς στην Τσεχία και ρεβάνς στο Καραϊσκάκη. Μετά πρέπει να έχει πάλι κλήρωση. Για να... Για τον Ολυμπιακό. Η Βικτόρια Πρίζα μαζί με τη Σλάβια Πράγα αυτή τη στιγμή είναι τα, οι δύο δυνατές ομάδες τέλος πάντων του τσέχικου ποδοσφαίρου. Για να δούμε που τερμάτισε. Λοιπόν, για αυτό που λέγαμε πριν για το πρωτάθλημα που έχει βγει σιγά σιγά ένα καλεντάρι για τη νέα σεζόν. Θυμίζουμε 24 Αυγούστου ξεκινάει. Στις 2 Ιουλίου θα μάθουμε το πρόγραμμα ακριβώς. Ο πρώτος γύρος θα ολοκληρωθεί το τρίμερο 7-9 Δεκέμβρη. Και μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή 14-15 Δεκέμβρη, ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Υπάρχει η προπαραμονή Χριστουγέννων κανονικά αγωνιστική, 21-23. Η 17η θα διεξαχθεί στις 4 του μήνα, 4 Γενάρη δηλαδή. Κανονική περίοδος ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου. Και μετά ξεκινάει αυτή η σειρά των 10 αγώνων με τα play-off, όπου θα γίνουν διάφορες διασταυρώσεις και φτάνουμε μέχρι και... Την ημιμηξία. 17 Μαΐου. Δηλαδή πάμε λίγο πιο αργά σε σχέση με αρκετά μαζί. Καλά, 17 Μαΐου. Σε σχέση με φέτος. Εντάξει, 11, μια εβδομάδα μετά. 11 τελείωσε η ζωή. 11 τελείωσε με το κύπελο. Με το κύπελο. Αυτοί που δεν έπαιξαν κύπελο τελείωσαν τέλη Απριλίου. Ναι, τα καημένα. Η βαθμολογία είναι στην Τσεχία Σλάβια Πράγα του Μίροσλαβ Στοχ πρώτη με 72 βαθμούς. 72-23 γκολ. Mm-hmm. Καλό γκολ average. Η Πρίζεν είναι δεύτερη με 68, 47-27.
ουσιαστικά η διαφορά ήταν στα δύο νίκες παραπάνω Σλάβια έναντι δύο ισοπαλιών της, από τέσσερις ήττες είχαν και οι δύο. Mm-hmm. Και από κάτω τρίτη η Σπάρτα Πράγας, πολύ πιο κάτω στους 57. Ουσιαστικά αυτές οι δύο ομάδες είναι η Σλάβια και η Πλίζεν αυτή την εποχή στην Τσεχία. Πέρσι που έφτασε, ψηλά έφτασε, στους 8 του Europa πριν έφτασε. Πέρσι πήγε μακριά και αυτό, αυτό το Παύλ Βέρμπα κάπου δεν τον είχε βρει και ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του, αλλά από ό,τι είδα στο βιογραφικό του, η φάση που κάτι μου λέει, αλλά δεν νομίζω ότι τον βρήκε κάπου. Αν ζει ήταν πιο παλιά, όχι. Το προπονητή. Και το ρόστερ, οκ. Okay. Πολύ γηγενής. Κάποιοι Αφρικανοί, ένας Γάλλος. Οκ. Okay. Έχει και σαν, πού και φτάσανε, έναν, ρε. Έχει και έναν επιθετικό 36χρονο που λέγεται Μπάκος. Ο Μπάκος. Μάρεκ όμως, όχι. Ο Γιάννης Μπάκος. Ο οποίος είναι στον τελικό των κοκτέιλ μπάρμαν και τέτοια. Ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Θα πάω και θα γιουχάρω από κάτω. Αντί να πας στη ρήξη, μπράβο, ωραίος είσαι. Α, βρήκα του πιθανούς αντιπάλους ο Άρη και Ατρόμητου. Λοιπόν, ο Άρης έχει Αέλε Μεσού, η οποία είναι μόνη κανονικά. Και μετά έχει Ζευγάρια. Σαμπάιλ από Αζερβαϊτζάν ή Κραϊόβα από Ρουμανία. Εντάξει, Κραϊόβα είναι μια χαρά. Σαφτιόρ Σόλιμπορ, Λευκορωσία ή Χιμπέρνια Μάλτα. Κόνα Κουέι Νόματζ, Ουαλία. Ναι. Ή Κιλμάρνοκ από Σκωτία. Κρουσάντρε Βόρειο Ιρλανδία ή Τορζάβν, νησιά Φερόε. Ζενέ Σες, Λουξεμβούργο ή τον Πολ Κωνσταντάιτ, Καζακστάν. Μεγαθύρια. Κοίτα, αν πάει ο Άρης στο Καζακστάν, θα χαθούν. Έξι ώρες πτήση, μαρτύριο, δεν τελείωνε. Ο Χρήστος τι λες να προτιμάει από όλα αυτά. Εγώ λέω νησιά Φερόε, που δεν πρόκειται να ξαναπάει. Εκεί, είναι που δεν δε βρίσκεις με τίποτα άκρη. Μια χαρά, αρέσει, γιατί, νησιά Φερόε. Σκωτία. Σκωτία είναι ωραία. Ή Λουξεμβούργο. Τέσσερις ώρες πτήση βέβαια και εκεί δεν είναι εύκολη. Και η Αζερμπαϊτζάν έχει, θα περάσει και η Κραϊόβα θα περάσει. Λοιπόν, και Ατρόμητος έχει Νόρκεπινγκ από Σουηδία ή Σεντ Πάτρικς Αθλέτικα από Ιρλανδία. Νεφτσί Αζερβαϊτζάν ή Σπεράντα Μολδαβία. Στιάρναν Ισλανδία ή Λεβάντια Ταλίν Εστονία. Στριόκι Μπιέργκ Βοσνία ή Καϊράτα Αλματί Καζακστάν. Και Κρακόβια Πολωνία ή Στρέντα Σλοβακία. Κοίτα, η Κρακόβια είναι η πιο δύσκολη ομάδα που μπορεί να παίξει. Και άλλα. Εντάξει, για αυτή που είναι, είναι Σκανδιναβοί, γιατί συνήθως τέτοια εποχή έχουν και τα δύσκολα τους. Οπότε... Εμείς οπότε πέσαμε στους Σκανδιναβού, μια χαρά ήταν. Η Μπρόντμπι. Η τελευταία όχι και τόσο. Ξέρει ότι ήταν η δεύτερη σου. Εντάξει. Εντάξει. Σε υποδέχτηκε το αεροδρόμιο όμως. Το ξέχασα. Να το ξέχασα είναι η αλήθεια, το τελευταίο. Το έχω σβήσει για κάποιο λόγο. Και ο κόσμος για χιλιάδες στον δρόμο να ρωτούσε τι γίνεται. Όλα καλά. Και ο προπονητής να ψωνίζει τη λαϊκή. Τι ωραία σκηνικά. Είχε και Ιρακινούς που είχε, κάτι ποδοσφαιριστές από εκεί. Πήγε κάνει μεταγραφή αυτός που μας έβαλε τα δύο γκολ. Αχ, πώς τον έλεγαν αυτό, λες. Πάλι προχθές τον ήταν από κάπου. Τα έχω ξεχάσει όλα από αυτό το ταξίδι. Και ήταν και εδώ Ελλάδα κιόλας για διακοπές. Είδα το. Είδα φωτογραφίες. Αλλά δεν θυμάμαι πώς τον έλεγαν. Λοιπόν, κάτσε περίμενε γιατί έχει βγει μια πρώτη εικόνα για τη Βικτόρια Πλισέν. Να δούμε για αυτό που έλεγες πέρσι. Τι έκανε. Ναι, πρώτο σκόρερ. Η προετοιμασία, ναι, με έχει αρχίσει ήδη εδώ και 15 μέρες. Οκ. Φιλικά, ναι. Από το 2017 ο Παύλ Βερμπά στον πάγκο της, ναι. Πρώτο πρωτάθλημα στην Τσεχία κατέκτησε το 2011. Και μέχρι σήμερα ακολούθησαν άλλα 4 πρωταθλήματα το 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Ναι, ναι, ναι. Πέρσι ο Μίλος Τσάμπιος Λίγκ ήταν μαζί με τη Ρεάλ, τη Ρώμα και την Τζεσεκά. Είχε 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες. Θερμάτισε στην τρίτη θέση πίσω από την Ρεάλ και τη Ρώμα. Και συνέχισε στο Europa League. Την πρώτη αγωνιστική στο Europa League αναδύθηκε ισόπαλη με την Τζεσεκά. Μετά ιτήθηκε 5-0, ναι. Έφτασε στους 32 του Europa League όπου αντιμετώπισε την Δυναμό. Και μέχρι εκεί, μέχρι στους 32 του Europa League αυτές πέρσι. Έχασε 2-1. Όχι, περίμενε πρόσφατα. 2-1 έχει κερδίσει το πρώτο μάτς και 3-0 στον Παναθηναϊκό και αποκλείστηκε. Αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, είναι ομάδα από τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, σαν όνομα την ξέρουμε. Είναι σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι καμία άγνωστη. Ωραίο γηπεδάκι από ό,τι βλέπω. Μια χαρά. Και βλέπουμε στις δύο, περιμένουμε τις άλλες δύο κληρώσεις. Μάλιστα. Ωραία. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διαλυματάκι, χορηγή μας. Κλήρωση Άρη. Θα ακούσουμε, υποθέτω.
Έτσι είναι εδώ μετά στο γύρο Παναγιωτήδη, λογικά θα έχει και. Α, ναι, πιστεύω ότι θα έχει. Εφόσον έτσι παίζει και κάπου, γιατί τώρα τέτοια πραγματική είναι λίγο πολύ νωρίς. Τέλος πάντων, οκ. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Φτίκας. Πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα σε επιλεγμένα είδη. Προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Από όλους τηλεθέτε τη 9 κάτω τούμπα. Ο Φτίκας, πάνω από τον κήπο του καλού, τηλέφωνο 905-503 και φυσικά τα ΝΑΚ, όπου το παππούς του Σταύρου στο γάμο ήταν εντυπωσιακό και νομίζω ήταν από τα ΝΑΚ. Όχι, νομίζεις. Τέτοιες ερωτήσεις δεν θα κάνεις. Ναι, απλά δεν είμαι σίγουρη γιατί πρέπει να έχεις πάρει καμιά 10 ζευγάρια και να επέλεξε εκείνη την ημέρα. Δεν πιστεύω ότι πήρες μόνο αυτό. Αυτό πήρα. Μόνο αυτό. Αφού δεν έχω χώρο στην παπουτσοθήκη άλλο. Μου γκρίζει άλλη. Ναι, είναι και αυτό το πρόβλημα. Δεν με αφήνουνε, ρε. Ναι. Εμείς να μην έχουμε φετίχμα παπούτσια, μόνο εσείς να έχετε. 42 Nike Air μέτρησα. 42? Ναι. Σίγουρα έχεις τα ίδια συνδιαφορετικά χρώματα, έτσι. Nike Air είναι ένα. Δεν είναι, αλλάζει. Μα είναι διάφορα. Εσύ τώρα έχει πιο ψηλή σόλα, τα πιο χαμηλή. Όχι, όχι. Nike Air είναι η ίδια σόλα. Άρα είναι διαφορετικά χρώματα. Ναι. Αυτό δεν σου λέω. Ναι. Δεν είναι η ίδια παπούτσια, είναι άλλα χρώματα. Είναι το ίδιο παπούτσι, άλλο χρώμα. Ναι. Δεν έχει καμία λογική. Γιατί? Είναι όπως αυτό που κάνει κάποιος και παίρνει το ίδιο μπλουζάκι σε άσπρο, μαύρο, γκρι, ξέρω εγώ. Κάνει καμία λογική. Δεν είναι στο παπούτσι το ίδιο, σούρδα. Δεν είμαι σούρδα. Δεν έχει σημασία. Πράγμα. Λοιπόν, παρετούμε. Τα ΝΑΚ είναι εδώ παρέα μαζί μας, λοιπόν, με πάρα πολλές επιλογές για άντρες, γυναίκες και παιδιά και πολλά και τα καταστήματα και πλατείες Σοφίας και με εταιρείαν κόσμο και το νέο κατάστημα Τσιμισκή Μεσοτέλους και Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν και φυσικά ΝΑΚ.gr. Με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, κάνετε εύκολα τις επιλογές σας και έρχονται στο χώρο σας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Τρέψαμε εδώ, είμαστε ΠΑΟΚ 24. Στην τελική ευθεία μπήκαμε πλέον. Είπαμε για τα ποδοσφαιρικά. Τι υπάρχει? Ο Λούκα Μπάνκι υπάρχει κάπου που δεν έχει μιλήσει. Νομίζω ναι. Όλες είναι συνεντεύξεις μεταξύ. Σε ένα μέσο δεν έχει μιλήσει ακόμα. Νομίζω θα είναι η επόμενη. Ναι. Και τελευταία λογικά. Γιατί έχει περάσει από όλα. Okay. Το Λούκα. Τι να κάνει και αυτός Μωρενικό? Τι να κάνει? Στην ΑΕΚ περιμένουν αυτό, στον Παναθηναϊκό περιμένουν τον Πιτίνο. Και όλα καλά. Κατάλαβες τι έγινε στο Twitter. Κατάλαβες τι έγινε χθες. Κάτι πήρε το μάτι μου, δεν έδωσε σημασία, γιατί ήταν χαμός χθες. Έκανε ένας προφίλ Ρίκη Πιτίνο, αλλά το ίδιο. Δηλαδή, ίδια φωτογραφία, ίδιο όλο το βίντεο. Έλεγε ότι θα γυρίσω με τον Μίστερ Παπαδόπουλο και τέτοια. Και είχε από κάτω 2.000 κοινοποιήσεις και ξέρω εγώ. Στην αρχή δεν το κατάλαβαν. Πώς δεν γράφτηκε. Απορώ πώς δεν πρόλαβαν να το γράψουν αλήθεια. Και να καταλάβουμε ότι δεν ήταν ο κανονικός. Και μετά σιγά σιγά άρχισαν να το παίρνουν χαμπάρι και που ηρέμησαν. Αλλά ναι, για αρκετή ώρα είχε γίνει ένας χαμός, ένα πανηγύρι στο Twitter. Αυτός, επειδή δεν έχει ανάγκη τα λεφτά, έχει πολλά λεφτά, είναι ξεκάθαρα νομίζω θέμα της οικογένειάς του αν θα επιστρέψει. Δηλαδή, αν του πει η γυναίκα του, OK, θα επιστρέψει. Είναι η γυναίκα του πει τώρα τι να μπλέκεις πάλι με Ελλάδες και τέτοια. Φήμες λένε, Νίκο, όμως ότι στο αντίο του εδώ πέρα δεν ήταν και πολύ. Έτσι το αντίο ξεκάθαρο και ένθερμο. Πώς αποχαιρετάς να παιδούν κάποιον που δεν θα τον ξαναδείς? Δεν ήταν έτσι. Σε πολύ δικούς του ανθρώπους εδώ. Και εγώ πιστεύω ότι θα μείνει. Και εγώ πιστεύω ότι θα μείνει γιατί του αρέσει κιόλας η Ελλάδα, επειδή είναι και λίγο τέτοιος τύπος. Είναι λίγο. Γιόλο. Όχι, ρε παιδί μου, είναι Αμερικάνος με λεφτά. Είναι και λίγο γιόλο, εντάξει. Ναι. Έχει λίγο μια. Είναι μεγάλος φαν των μπουζουκιών, από όσο ξέρω. Ναι, πολύ μεγάλος, του αρέσει πολύ. Ναι. Όπως και ανθρώπων που εμφανίστηκαν στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Ναι. Και γενικότερα του αρέσει ρε παιδί μου ζωή εδώ. Οπότε αν δεν μου γκρίξει η γυναίκα του, έτσι, δηλαδή να του πει ότι τώρα ρε εσύ τι να τρέχει τώρα τι πάλι εκεί πέρα, έλα εδώ αυτή, έχουμε εσύ θέματα, ξέρω εγώ, το ένα τ' άλλο, δεν μπορώ να είμαι μόνη μου και το ένα και τ' άλλο. Τότε νομίζω και θα επιστρέψει κι αυτός. Θα μείνει δηλαδή. Τι να κάτσει εκεί τώρα, έλα εδώ. Και για αν μείνει, νομίζω θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για του παίκτες που έχουν προετοιμασία. Δηλαδή θα περάσουν λίγο δύσκολα από ό,τι έχω καταλάβει. Πολλοί προετοιμάζονται ήδη από ό,τι είδα. Ναι, ναι. Οκ, εντάξει. Γενικά στο Μπάσκετ έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα στις περισσότερες ομάδες. Κανένας δεν μπορεί, εντάξει είναι και πάρα πολύ νωρίς βέβαια, έτσι, γιατί μόλις τώρα τελείωσε η σεζόν. Και οι περισσότεροι είναι στο βλέποντας και κάνοντας. Εντάξει. Ναι. Και η ΑΕΚ όπως φαίνεται θα μπει στην εποχή του Ηλία Παθεοδόρου, οπότε θα ξεκινήσει μια άλλη κατάσταση. Και εκεί υπάρχουν ψηλό αντιδράσεις. Όχι ψηλό. Ναι, μια μεγάλη αντιδράση. Απλά ήταν πολύ ωραία η απάντηση του Αγγελόπουλου χθες. Εντάξει, τώρα επειδή ο συγκεκριμένος προέρχεται μέσα από εκεί, έτσι. Ναι. Είναι άνθρωπος που. Νιώθει γενικά. Ναι, και έχει στηρίξει και παλιά τα τμήματα της ΑΕΚ, την ερασιτεχνική και όλα αυτά. Και όταν η ΑΕΚ ήταν ακόμα χαμηλά, με τις Β' Εθνικές και τις Α2, ας πούμε, αυτός ήταν εκεί που βοηθούσε την κατάσταση. Μετά την ανέλαβε κιόλας. Και βλέπεις ότι μετά από αυτό έχει καταλαγιάσει.
το σκηνικό. Δηλαδή, ναι, μετά την δήλωση του Αγγελόπουλου χθες, που ουσιαστικά λέει ότι δεν μπορώ εμένα να μου λέτε να πάρω ένα προπονητή. Να μην πάρω ένα προπονητή επειδή τον λένε έτσι και να μην κρίνω τη δουλειά του. Και επίσης λέει, δείξτε ότι δεν είμαστε. Ναι, είμαστε απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Αυτό το θέμα τώρα ξέρεις ποιο είναι, ότι κάτι άλλο έχει γίνει και εδώ, έτσι. Πρόπερση, μην τα ξεχνάμε, ναι, δεν είναι, ναι, πολύ, ναι, μακρινά. Όχι με ανακοινώσεις, αλλά. Λοιπόν, ναι, από, ναι, γύρω. Εδώ όμως τότε υπήρχε μπάνε, ο οποίος μπάνε. Όπως ξέρουμε, είναι ένας άνθρωπος πολύ διαφορετικός, ρε παιδί μου, σε τέτοια, ναι, θέματα. Έτσι. Άλλη αντιμετώπιση. Ναι. Εκεί, άμα είναι λίγο στραβά τα πράγματα, δηλαδή λίγο δεν σε βοηθήσει η κατάσταση στην αρχή, γιατί εντάξει, μπάσκετ είναι. Okay. Καινούργια, ναι, ομάδα, διάφορα καινούργια πρόσωπα και όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει μία ανάλογη στήριξη. Στην ΑΕΚ. Ναι. Και όχι λόγω Μάκη Αγγελόπουλου, λόγω τη όλη πίεση που μπορεί να υπάρχει γύρω-γύρω. Θα μου πει και η ΑΕΚ τι έχει, κανένα γήπεδο που γεμίζει. Να μου πεις αυτό γίνεται παντού. Ναι. Okay, γκρινιάζουν πολύ, αλλά δεν πηγαίνουν καν στο γήπεδο. Ακριβώς. Ακριβώς. Ντάξει, ναι. Απλά η γκρίνια, όπως ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε καταλάβει και εδώ, δεν έχει να κάνει πλέον με το γήπεδο. Έχει να κάνει με social media, με φασαρία δεξιά-αριστερά, με post και όλα αυτά. Έτσι. Και εγώ σου λέω, το έλεγα και χθες το βράδυ. Εγώ, άμα ήμουν, θα άλλαζα το επίθετό μου. Θα το έκανα Ηλίας Γαβριλίδης, ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα. Και μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος νομίζω ότι πλέον και στο μεγαλύτερο κομμάτι της πιάτσας έχει την αναγνώριση. Έτσι, και για τη δουλειά στις εθνικές ομάδες στις μικρές, και για τον ΠΑΟ, και για την Αστάνα που βρέθηκε τον ένα χρόνο, και για την Κηφισιά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Τι είναι αυτό που είναι. Που είναι. Στο Αρθέντος. Βέβαια. Βέβαια. Ναι. Ένας ζέμπρεμιέ στα δεξιά της φωτογραφίας. Έτσι. Και ένας παντρεμένος πλέον, επιτυχημένο, εκπληκτικό χαμόγελο. Πολύ βρετό. Γιατί γελάς, ρε. Γιατί γελάς. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει, δεν έχω δει το τελευταίο μισάωρο στην έδειξη Λούκα Μπάνκι σε κάποιο ΜΜΕ και έχω αρχίσει τι να λες, κάνεις λάθος. Περίμενε, είναι μισάωρο. Μία ώρα πριν εγώ αυτό που βλέπω, συγγνώμη. Μισάωρο και έχω αρχίσει να αγώνομαι. Sorry, 12 και 7 βλέπω εδώ ότι έχει. Και συμφωνώ. Ναι, okay. Ναι, Λούκα Μπάνκι. Έχει δίκιο. Συμφωνώ με το φίλο. Ναι. Γενικότερα γίνονται ωραία πράγματα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Κάποιος δεν είναι επικοινωνιακός, να ξέρεις. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι, αλλά πάει δηλαδή και πριν. Μίλησε τόσο. Ναι. Επειδή είμαι επικοινωνιακός, να μην είναι κανένα κλειστός τύπος. Αυτός, επειδή είναι χαμογελαστός και γενικότερα είναι ευχάριστος τύπος. Εντάξει, έχει και το φυσικό γενικά. Ναι, είναι ευχάριστος τύπος, ρε παιδί μου. Δεν είναι ο μάξιο γιατράς, ας πούμε. Που... Γιατί τι έχει ο μάξιο γιατράς. Μια χαρά. Εκείνος είναι ευχάριστος τύπος. Δεν σε προδιαθέτει. Εγώ λέω ότι ο μάξιο γιατράς είναι πιο ευχάριστος τύπος από τον Μπάνκι. Έτσι λέω εγώ. Ενδεχομένως ναι. Ναι. Ενδεχομένως ναι. Επίσης, άνθρωπος που. Ο Μπάνκι, ας πούμε, έχει βγάλει λεφτά από τον μπάσκετ, παιδί μου. Έτσι είναι πολλά χρόνια τέλος πάντων επίπεδο. Ο γιατράς έχει και άλλα πράγματα που βγάζει λεφτά. Κατάλαβε. Δηλαδή, το μπάσκετ είναι. Όχι χόμπι, αλλά ρε παιδί μου, δεν ζει τόσο από αυτό, κατάλαβες. Δεν είναι η πρώτη του δουλειά, να το πω έτσι. Ναι, δεν είναι τόσο για βιοποριστικούς λόγους. Ακριβώς. Και είναι και σε μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς. Το ζει. Είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα. Το ζει τώρα. Μια χαρά. Βέβαια. Του χρόνου όμως θα ανεβούν οι απαιτήσεις εκεί πέρα. Έχει γιατί θα ανεβούν και τα budget. Λέγεται ότι θα πάει και στο EuroCup, οπότε θα έχει πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Για να καταλάβετε την κατάσταση για του χρόνου, γιατί εμείς τώρα εδώ συζητάμε για πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο τι γίνεται και στους άλλους. Από όσο ξέρω, η ΑΕΚ θα κινηθεί στα ίδια πλαίσια με φέτος, όσον αφορά budget και κινήσεις, τέλος πάντων, μεταγραφικές. Δηλαδή, ούτε πολύ ανοιγμένα πράγματα, αλλά ούτε και σφιχτά. Ναι. Έτσι. Γενικά ο Αγγελόπουλος τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το σκηνικό του και το βλέπω και φυσιολογικό. Δηλαδή μπήκε στα πρώτα χρόνια πολύ δυνατά. Κατάλαβε όμως ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνει τόσο δυνατά γιατί δεν έχει αντίκρισμα. Δεν πήγε στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, για παράδειγμα. Έκανε την ΑΕΚ βασίλισσα της Ευρώπης. Σωστά. και παγκόσμια. Ναι, ναι, ναι. Το διεπηρετικό με τη Φλαμέγκο, τη Σάο Πάολο και διάφορες άλλες υπερδυνάμεις του παγκοσμίου μπάσκετ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα κινηθεί όπως και φέτος. Που φέτος δεν είχε μικρό μπάτζετ, αλλά δεν είχε κανένα τέρας. Ναι. Έτσι. Πιο normal. Ναι. Ο Προμηθέας όμως, ο οποίος θέλει και δεν το κρύβει, να μπει σιγά σιγά στην ομπρέλα της Ευρωλίγκα. Και όταν λέω στην ομπρέλα, δεν εννοώ το να πάει να παίξει στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Εννοώ να πάει σε εκείνη την πλευρά και θέλει να παίξει του χρόνου στο EuroCup. Έχει κάνει πρόταση στο Περπέρογλου 200.000, την οποία ο Περπέρογλου την έχει αρνηθεί. Δηλαδή, ο Προμηθέας αυτή τη στιγμή βγαίνει στην αγορά για να πάρει έμπειρο Έλληνα παίχτη και δίνει 200 χιλιάρικα. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε
τις ομάδες που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, πού κινούνται. Το Περιστέρι από τη φετινή του ομάδα, που οι περισσότεροι θα περίμεναν ότι οι περισσότεροι φεύγουν, έχει ήδη ανακοινώσει τον Γκρέι. Πριν λίγο καιρό είχα διαβάσει ότι κρατάει και τον Μπέντιλ, ο οποίος Μπέντιλ, από όσο ξέρω, θα το δοκιμάσει μέχρι το τέλος το καλοκαίρι για να πάει NBA, όχι να πάει G League, για να πάει NBA, να βρει συμβόλαιο εκεί. Αλλά από ό,τι έχω διαβάσει, έχει και συμφωνία με το Περιστέρι. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός, ας το πούμε, μέχρι πρότινος για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ανεβασμένος. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Καραμάνο και αν θα προχωρήσει το όλο θέμα και αν θα αναλάβει. Αλλά σε περίπτωση που αναλάβει, επειδή θα έχει να πληρώνει και, και την προηγούμενη ομάδα και ο ΠΑΟΚ έχει εκφράσει τη διάθεση να παίξει στο Champions League, θα πρέπει να κάνει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο για να διεκδικεί αυτό που διεκδικούσε μέχρι πέρσι, μέχρι ένα σημείο πέρσι. Να το πω έτσι, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν διεκδικούσε τίποτα. Έτσι. Για να είναι ανταγωνιστικό, γιατί ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο ομάδες. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι και ο ύφεσος του χρόνου πάλι θα έχει ένα μπάτζετ καλό και θα ανέβει κι άλλο. Και ο ύφεσος, αν δεν ήταν στη Λίμνο. Που εντάξει, τώρα στη Λίμνο, η Λίμνος δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο η μετάβαση εκεί. Ναι. Πιστεύω ότι και φέτος θα την έψαχνα και η Ευρώπη. Απλά. Ανεβαίνει πολύ το κόστος μετά το λειτουργικό της ομάδας, πέρα από τα συμβόλαια και τα μπάτζετ και όλα αυτά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ ανεβασμένη η κατάσταση. Χωρίς το όλοι περιμένουν τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, γιατί κανένας δεν ξέρει σήμερα που μιλάμε. Ενώ όλοι περιμένουν ότι τελικά δεν θα παίξει την Α2 και θα βρεθεί τρόπο να παίξει την Α1, όλοι περιμένουν τι θα γίνει. Το επόμενο πρωτάθλημα είναι πολύ περίεργο. Έτσι. Συν το ότι υπάρχουν ομάδες παραδοσιακές τα τελευταία χρόνια. Που μπορεί να μην, ας πούμε, πέρσι το ρέθμα δεν πήγε καλά, αλλά ήδη έχει κάνει κινήσεις. Δηλαδή, το πρωτάθλημα του χρόνου πάλι, όσον αφορά το κομμάτι budget ομάδων, θα είναι πολύ ζώρικο για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει σφιχτά. Και αν παίζει και η Ευρώπη, ακόμη πιο δύσκολα. Αλλά εντάξει, για τον ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι στιγμή που έχουν πολύ άλλα πράγματα εντελώς. Απλά το λέω γιατί παρακολουθούμε λίγο τι γίνεται γενικότερα στην Basket League. Ναι. Έτσι. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Ας κάνει ο ΠΑΟΚ αυτά που είναι να κάνει σε πρώτη φάση. Και να αρχίσει να λειτουργεί. Και αν τα κάνει, και εφόσον μπει σε αυτή την κατάσταση και αρχίζει και λειτουργεί, θα δούμε τι θα κάνει από εκεί και πέρα όσον αφορά μπάτζετ, ομάδες και όλα αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά περιμένουμε ουσιαστικά την κλήρωση για Άρη και Ατρόμητο που ξεκινάει στις 2. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Mm-hmm. Μόνο μέσω τη σελίδα τη UEFA. Mm-hmm. Οπότε κυρίως εκεί είναι το ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω. Ναι, είπαμε Ολυμπιακό. Με την Πλτζέν. Οπότε εκεί λίγο είναι το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Του πάω κλήρωση αργή. Αυτό που γράφουν από νωρίς το πρωί είναι ο γνωστός. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το. Ναι. Που ήταν στο Αμβούργο. Mm-hmm. Πολύ καλή σεζόν, πολύ καλά στοιχεία. Στην Bild γράφτηκε. Γράφονται και άλλες ομάδες μαζί βέβαια. Αυτό είναι υψηλό επίπεδο παίχτης, όντως. Είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Ναι, και σε καλή ηλικία, το 90 γεννημένος. Ναι. Γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μαζέψει πολύ εκεί, 25, 26, 24 και κάτω. Ναι. Αλλά σίγουρα χρειάζεται και παίκτες. Αυτό εδώ, αν γίνει, που διαβάζω το 24, είναι ψευδέστατο. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό γράφουν. Αυτός που θα το κάνει να τιμηθεί. Ναι, οι Βέλγοι, οκ, επιμένουν για τον Καντουρί. Τη μία λένε ότι η Σταντάρ δίνει ένα, ο ΠΑΟΚ λέει. Όχι, ο ΠΑΟΚ ζητάει ένα, η Σταντάρ δίνει 800, δεν ανεβαίνει. Την επόμενη. Ώρα, δύο ώρα λένε ότι η Σταντάρ τελικά το αφήνει κιόλας. Σήμερα ξανά λένε 1,2-1,3, Νίκο. Δηλαδή. Αν μιλάμε για τέτοιο ποσό, ναι. Αυτό θα πετύχει τον deal από μένα έχει χειραψία. Δηλαδή, σίγουρα. Έλεγε ο ΠΑΟΚ 1, ζητούσε ο ΠΑΟΚ 1. Η Σταντάρ έλεγε 800 και τώρα ξαφνικά η Σταντάρ ανεβαίνει μέχρι 1,2-1,3. Ξεπερνάει και αυτό που του ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Διαπραγμάτευση είναι. Δηλαδή. Μπορεί να το θέλει πολύ. Μπορεί ο προπονητής με τον ατζέντη να έχουν κάποια τρομερή σχέση με τον ίδιο τον παίχτη και να έπεισε τους ιδιοκτήτες ότι ξέρεις παιδιά, εντάξει, θα δώσουμε κάτι παραπάνω, αλλά θα πάρουμε τον παίχτη. Εν τω μεταξύ βγαίνει και μια δυσαρέσκεια από την πλευρά του Καντουρί. Mm-hmm. Ο οποίος ναι, είχε ένα post περίεργο αυτός, ε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι okay, το Γενάρη, το είχαμε πει κιόλας ότι όταν είχε γίνει εκείνη η περιβόητη κουβέντα, μάλλον ναι. Πολλές κουβέντες με τον Καντουρί, τότε αυτός ήθελε να αποχωρήσει. Ήθελε βασικά να πάει στην Ιταλία για προσωπικούς λόγους. Mm-hmm. Θα ήθελα να κλείσουμε γιατί θα είναι και η κλήρωση του Άρη που πιθανολογώ θα ξεκινήσει άμεσα. Δεν είναι και να λογικά πολύ. Ναι. Τότε ο Λουτσέσκο ήταν αυτός ουσιαστικά που τον είχε κρατήσει mm-hmm. και υπήρχε μία. Θες να το πεις τώρα, συμφωνία κυρίων με τον ΠΑΟΚ. Ότι okay, το καλοκαίρι, αν υπάρξει κάτι. Συνεννόηση. Δεν θα μπει τόσες μεγάλες δυσκολίες για να συμβεί. Ωραία. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθει μια ομάδα, θα πει ότι δίνω 200 χιλιάρικα π.χ. και λέει ο ΠΑΟΚ ναι.
Ναι. Θα θέλει και ο Πάοκ να πάρει κάποια λεφτά. Ναι. Γιατί, OK, μπορεί ο Καντουρί να μην έπιασε στην Τούμπα και να μην έδειξε ποτέ αυτά που περιμέναμε όλοι, αλλά δεν πάει με ένα ικανό παίκτη ποιοτικό που στην Ιταλία έχει όνομα. Αυτό μπορεί να το εξαργυρώσει. Και το όνομά του βγαίνει στην αγορά και βγαίνει στην αγορά με χρήματα. Καλά. Ναι. Και τώρα βγαίνει μια δυσαρέσκεια από πλευρά του γιατί δυσκολεύει και γιατί τραβάει αρκετά αυτό και θα μπορούσε να έχει τελειώσει πιο νωρίς. OK, ο καθένας από την πλευρά του βλέπει όπως θέλει. Πάντως οι Βέλγοι πραγματικά καθημερινά γράφουν κάτι διαφορετικό. Σήμερα λένε για 1,2-1,3 που μπορεί να δώσει σταντάρια τον παίκτη. Νομίζω ότι αν όντως μπορούσε να δώσει αυτά, στον ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα θα έλεγε κάποιος όχι. Πέρα από τον Λουτσέσκου που, OK, δεν θέλει να φύγει κανένας από τον κορμό. Λουτσέσκου μπορούσε, δεν θα φύγει κανένας. Ναι, εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα, σαν εταιρεία που είσαι, οφείλεις να κάνεις και πωλήσεις. Καλοδεχούμενες θα είναι και αυτά τα λεφτά για τον Καντουρί νομίζω είναι καλά. Μάλιστα. Μια χαρά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος λίγο νωρίτερα σήμερα για να μπει μετά ο Γιώργος σιγά σιγά με την κλήρωση του Άρη και για τον Ανδρόμητο. Και στις 2.30 είχε και η Ντέγια άφηξη, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι τα χρήση να τον καλό φίλο. 3 παρά 20 νομίζω. Ναι. Έρχεται και ο Ντέγια εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, οπότε γενικότερα είναι λίγο γεμάτο η επόμενη ώρα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Μαζί μας σήμερα ήταν ο Φτίκας, ο οποίος πραγματικά έχει πάρα πολλές επιλογές για πλακάκια και είδη υγιεινής, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 39, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503 και τα ΝΑΚ είναι μαζί μας. Πολλά τα καταστήματα, Πλατεία Αγίας Σοφίας, Μετέρνιαν Κόσμος, Τσιμισκή Μεριστοτέλους, Ελευθέρως Βενιζέλος, πολλά τα στόκ, με εκτός που φτάνουν μέχρι και 70% ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Περιμένουμε και άλλα πράγματα μέσα στη μέρα, Νίκολες. Σήμερα, ναι. Δύσκολα. Δύσκολα. Όχι, δύσκολα. Ωραία. Δύσκολο το κόμμα να περιμένουμε κάτι. Αλλά εντάξει, επειδή νομίζω σήμερα να αναχωρήσει, αν δεν έχει αναχωρήσει ήδη, του κ. Καραμάνου. Νομίζω ότι οι επόμενες εβδομάδες έχουν να κάνουν με αυτό, με το να τελειώσει το κομμάτι των εγγυήσεων και από τη στιγμή που τελειώσει το κομμάτι των εγγυήσεων, μετά πάμε στο κομμάτι των χρημάτων. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο ξανά ραντεβού εδώ στις 12. Αν είμαστε πάλι και πλήρες στιγμή, θα είναι πολύ καλά. Μένει στο Λίμπερο, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης εδώ μέχρι και τις 3. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, ό,τι και να κάνετε.